Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα 10 λεπτάκια μετά από τις 10, Λίμπερο 107,4 ακούτε, φίλες και φίλοι του σταθμού και του ραδιοφώνου, Μπαλαντέρα ακούτε με Νίκο Μοσχοβίτη και Νίκο Παπαδόπουλο, πίσω από τα μικρόφωνα θα σας κάνουν συντροφιά ραδιοφωνική μέχρι και τις 12 και διαδικτυακή, καθώς έχει ανοίξει το live στο Instagram ο Νίκος Μοσχοβίτης για τις φίλοι. Λοιπόν... δεν έχουμε πολύ μπαταρία σήμερα, αλλά θα το παλέψουμε. Εντάξει, παιδί, εντάξει. Έχω powerbank, θες να το συνδέσεις. Γεια σας καλοί φίλοι, γεια σας και φίλοι γεια στο Instagram. Φίλοι, λοιπόν. Γεια σας. Αν κλείσει το live είναι γιατί θα κλείσει και το κινητό λοιπόν. Από μπαταρία. FM και ενώ γράφουμε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526, ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Θα δούμε αν θα ανοίξουμε γραμμές, αν θα μας βοηθήσει η θεματολογία της εκπομπής να ανοίξουμε γραμμές. Ο Βασίλης Καβαδίας που είναι το χαλί μας, γιατί ξεχάστηκε και μπήκε λίγο λάθος. Βάλτο, ναι, αδελφέ μου, βάλτο. Ναι, ναι ρε Βασίλη, βάλτο, ρε φίλε. Βάλτο λίγο, γιατί εντάξει. Πάλι δεν έχουμε κάνει playlist εδώ μεταξύ. Κάποια στιγμή θα κάνουμε που θα πάει. Ναι, βραδέα. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Θα κάνουμε, φίλε. Εντάξει, θα κάνουμε εννοώ, θα κάνω εγώ, γιατί. Εντάξει, τώρα τι playlist θα κάνουμε. Κάτσε, δηλαδή, τι είναι αυτό. Τι playlist να κάνω τώρα, άστα, δεν είναι. Ναι, ναι, καλά. Δηλαδή, γιατί μειώνεσαι κάτι, γιατί μειώνεσαι, ρε φίλε. Δηλαδή. Ναι, μας βάλεις μέσα καμιά. Τι κανένα Βασίλη Καρά και τέτοια. Είναι δυνατόν, ρε Νίκο, να βάλω Βασίλη Καρά μέσα. Ναι, είναι δυνατόν, γιατί. Δεν είναι τέτοιο το ύφος εκπομπής και το ραδιοφώνου για να βάλουμε Βασίλη Καρά. Δεν είμαστε τίποτα. Ήδη τα πρώτα μηνύματα έρχονται, ήδη έρχονται. Δεν είμαστε βετεράνοι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές να βάζουμε τώρα λαϊκάσματα, τα οποία τα αγαπάμε. Ναι, χαιρετούμε τους φίλους στο Περιστέρι. Γεια σας, φίλους. Τους φίλοι Ευαγγελικοί, τους φίλοι Ευαγγελικοί, τους χαιρετούμε. Ναι, φίλοι, λοιπόν. Σε μια γεμάτη Τρίτη. Champions League, φίλε. Σε μια γεμάτη εβδομάδα. Αντί να είμαστε τώρα κάπου μαζεμένοι και να τρώμε πίτσες. Το Champions επιστρέφει. Εντάξει. Όχι, φίλε, αφού είδες, ήρθαμε, φάγαμε το βραδινό μας και είμαστε κομπλέ. Δεν είμαστε τίποτα άλλο. Ανάρμος, ο Βίτσα, που δούμε τη... Για να κόψει, για να κόψει. Το μαρμαρά. Ναι, για να κόψει. Για να κόψει. Είναι... Αυτά είναι κατάλοιπα του στρατού. Παντσέτα θα φάμε μετά. Όχι, ρε. Έλα, ρε, Νίκο. Όχι, ρε. Δεν ξέρω αν είναι ηθός καταρχάς, παιδιά. Δεν ξέρω τώρα Δευτέρες, Τρίτες, τώρα αν δουλεύει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω. Εντάξει, ρε, φίλε. Εντάξει. Τέλος, καλημέρα, σε... καλημέρα, λέω. Καλησπέρα στον όμορφο Στουτγκάρδη. Γιατί ρε φίλε, μέτρα μου καμιά Αμερική. Γιατί όχι. Αυτό μας δίνει το Instagram, ρε φίλε. Μπορούν να μας βλέπουν παντού και να μας ακούνε. Λοιπόν, Champions League σε εξέλιξη. Έτσι. Πρώτη αγωνιστική των ομίλων σήμερα. Καλά τα λες. Αύριο η ελληνική ομάδα, η ΑΕΚ. Μόνο μια ελληνική ομάδα στους ομίλους. Θα μπορούσε να είναι και μια ακόμη, δεν τα κατάφερε. Τι να κάνουμε, okay, έτσι γίνεται. Γκολ στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη έχει μπει στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Η Γαλατασαράι προηγείται 1-0 της Λοκομοτίβ. Τον γκολ το έβαλε ο Γκάρι Ροντρίγκες φυσικά. Τα άλλα είναι στο 0-0. Μάλιστα. Έχουμε εικόνα εδώ από το. Πώς το λένε, να δεις εσύ. Multicast, κάπως έτσι το λένε. Όταν είναι στο κανάλι που παίζουν όλα μαζί, να έχουμε εικόνα από όλα τα γκολ. Αυτό ποιο είναι, ρε φίλε. Club Brugge Dortmund. Μάλιστα. Σε παιχνίδι που είχαμε στις 8, το Barcelona Atletico Madrid 4-0, Dortmund. Έτσι και τώρα έχει πέναλτι, Πόρτο. Και Ίντερ τότε να μπει με ανατροπή στα τελευταία λεπτά. Σαλκ και Πόρτο λοιπόν το πέναλτι στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Για να δούμε, εκτελεί ο Ζουάο Αλεσάνδρο. Το βγάζει όμως ο Χένιγκερ. Σαν άλλο Σουβλιάν Κουέστα. Ναι. Ο Φέρμαν το βγάζει. Κράζει όλος ο κόσμος, θα έχει παίξει διπλό Πόρτο. Πάει γυρίζουν. Μια βραδιά κληρώνουμε με έναν εκ των δύο παραγωγών, φίλε Γιώργο που στέλνεις. Απλά είσαι στην Αθήνα και δεν ξέρω αν μπορείς να την να κερδίσεις αυτό το δώρο. Αθόρυβος, αθόρυβος. Έχασε πέναλτι λοιπόν η Πόρτο. Τι γίνεται, Νίκο Παπαδόπουλε, πολλά πράγματα γίνονται, φίλε. Πολλά πράγματα γίνονται, πράγματα γίνονται τώρα. Ωραία εβδομάδα για τους παοξίδες έρχεται. Ωραία. Ωραία εβδομάδα από την Πέμπτη και μετά, δεν είναι εβδομάδα ακριβώς, δεκαήμερο πες. Έρχεται για τους παοξίδες, φίλε. Γεμάτη. Θα περάσουν καλά. Για όλους. Γιατί ωραία, μια χαρά. Μεγάλα μάτς. Καλό είναι, φίλε, να έχουμε πράγματα σχολιάματα. Μεγάλα μάτς, τα τρία στην Τούμπα. Η Τσέλσι, η ΑΕΚ, ο Άρης, μετά ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι. Πολύ ωραία. Αυτό δεν θέλει ο κόσμος. Μεγάλα παιχνίδια, ρε φίλε. Το θέμα είναι με το πέρας αυτό το αγώνα που θα γίνει. Σαν τι να γίνει, το δηλαδή. Το ταμείο, Νίκο. Το ταμείο αυτό το δύσκολο. Ταμείο, ρε φίλε. Το ταμείο μπορεί να έχει. Ναι. Τέσσερις νίκες. Μπορεί να έχει. Ευρώ. Τέσσερις ήττες. Μπορεί να έχει δύο νίκες και δύο ήττες. Μπορεί να έχει ισοπαλίες. Μπορεί να έχει τα πάντα. Τι να κάνουμε, έτσι το ποδόσφαιρο. Έτσι το ποδόσφαιρο, φίλε. Τι να κάνουμε. Και μπάσκετ είχαμε, Νίκο Μοσχοβίτη. Βεβαίως. Μαύρο τη κουβία. Βεβαίως. Λοιπόν, θα μας τα πεις και αυτά για τον μπάσκετ. Καλησπέρα, ψυχούλα και σε σένα. Στην όμορφη Αθήνα. τι γίνεται, ρε φίλε. Όλα τα άλλα είναι στο 0. Άρη έχουμε, ΠΑΟΚ έχουμε. Champions League εξέλιξη έχουμε. Τα πάντα γίνονται, Νίκο Παπαδόπουλε. Άρη, θα μας πεις από τα χθεσινά τι έγινε εκεί πέρα. Άρη, Ζεβαδιακός. Δεν είχα πολύ εικόνα. Ένα ημίχρονο είδα. Χαμός.
Ένα ημίχρονο είδα. Καλπάζουμε. Συνεχίζουμε. Εύκολα. Γκρινιάζανε κάτι οι φίλοι, δεν ξέρω. Κοίτα, καλώς δεν ήσουν, αλλά ναι. Το πήρα εύκολα. Το πέναλτα μουφά. Του Λεβαδιακού, ναι. Του Άρη, ρε. Του Άρη κανονικό ήταν. Αφού το ρίχνει όλο κάτω. Δεν ήταν μουφά. Έχω διαβάσει επικό μήνυμα. Η δεύτερη κίτρινη του Δέλη ήταν ή όχι. Βγάλτε και τον Βραγγελιά τώρα. Πήγε την δεύτερη κίτρινη του Δέλη, νομίζω ότι υπήρχε μια γκρίνια. Κάτι θα του κόλκα έβλεπα, μωρέ. Μην νομίζει εσύ το έβλεπα το παιχνίδι. Ναι. Είδα σου λέω πρώτο ημίχρονο και για μένα πέναλτι ήταν, έτσι μου φάνηκε. Κάτι τώρα, εντάξει, εγώ κρατάω περισσότερο το πέναλτι του Μαρκόφσκι, το οποίο δεν ήταν εντάξει και την βούτυξε στην περιοχή. Του Άρη ήταν καθαρό. Μίστη, τι να κάνουμε, ρε φίλε, τη δουλειά είναι. Δουλειά το ένα, δουλειά και το άλλο. Τελειώσαμε από το γήπεδο γρήγορα και ήρθαμε. Τι να κάνουμε. Έχουμε άλλη επιλογή. Έτσι είναι, ρε φίλε. Όταν μπαίναμε σε αυτό το χώρο πριν 10 χρόνια έτσι που έχει επικοινωνήσει ο Μοσκοβίτης, ξέραμε τι θα βρούμε. Πήρανε φωτιά τα δάχτυλά μας για να τελειώσουμε από το γήπεδο για να προλάβουμε να έρθουμε εδώ να κάνουμε κουμπί. Έτσι. Έτσι. Καλά τα λες, Νίκο Μοσκοβίτη. Θα μας τα πεις και μετά. Μόνο στο Γαλατά Λοκομοτίβ γκολ. Για πες. Λοιπόν, έχεις καταλάβει ότι πλέον είσαι ένα πολύ σημαντικό μπραντ το οποίο πουλάει πάρα πολύ, έτσι. Με τις τρεις νίκες που έχεις κάνει. Το έχεις καταλάβει αυτό. Το έπα την προηγούμενη εβδομάδα εδώ πέρα από αυτή τη συχνότητα. Ποιος έβαλε γκολ. Μονακό. Το έβαλε Μονακό. 1-0 στο 18ο λεπτό λοιπόν της αναμέτρησης. Πάμε λοιπόν το μικρόφωνο στο Μονακό. Ναι, λοιπόν. Καλησπέρα το Πριγκιπάτο. Κοίτα, πω, είναι αυτό που έλεγα για τον Άρη την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Άρης είναι viral στο ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Έχει γίνει viral, ρε φίλε, έχεις δίκιο. Επιβεβαιώνω. Και λόγω κόσμου και λόγω ενθουσιασμού και λόγω ομάδας που πάλι χθες δεν ήταν καλή, αλλά κέρδισε και ο Άρης είναι στην. Πάλι χθες δεν ήταν καλή. Όχι πάλι χθες δεν ήταν καλή, χθες δεν ήταν τόσο. Α! Όχι τίποτα, γιατί θα αρχίσουν να, σας, να, σου, να σου τη λένε κιόλας. Ποντίκι και τέτοια, τα ξέρετε, τα έχετε ζήσει. Παντελονάτε, εγώ το έγραψα και το πρωί. Εντάξει, χρησιμοποιώντας, δεν ξέρω αν είδες το blog μου. Φυσικά και το είδα. Σ' άρεσε. Σε ένα σημείο που πηγαίνει ένας, που πηγαίνει μόνος του κάποιος. Τι? Σε ένα σημείο του σπιτιού που πηγαίνει κάποιος μόνος του. Δεν πηγαίνει ποτέ με παρέα εκεί. Α, πήγες εκεί. Ναι, με βοήθησε σε μια διαδικασία. Όχι, σ' άρεσε γιατί ξέρεις. Δεν το είδα, ρε φίλε. Ξέρεις ότι εκτιμώ την γνώμη, δεν το έχεις δει. Το είδα. Okay. θέλω να το δεις και να το διαβάζεις για να μου πεις. Εγώ τα ξέρω, φίλε, και το πρωί. Εντάξει, ο Άρης ήταν μέτρος ως 300. Κέρδισε όμως πάλι. Αυτό μετράει και έχει σημασία για την ομάδα. Έτσι. Είναι σημαντικό. Εντάξει, λέω και ο Λεβαδιακός, νομίζω, ρε φίλε, ότι. Τι? Δεν ξέρω, δεν μου φάνηκε να στρίβηκε πολύ στο πρώτο ημίχρονο που είδα. Είχε μια καλή ευκαιρία με τον Μάρκοφ και μέχρι εκεί. Και εκείνο το παλίκαρο που έκανε πήγε να κάνει μια σέντρα και την έστειλε μπάρα στο δοκάρι. Έναν μαύρο, από αριστερά. Έλα, ρε, μια σέντρα που πήγε και την έκανε σουτ. Ουσιαστικά. Ο Ναγκή. Αυτός, ναι. Ναγκή, αυτός. Δαίμονας ακούω. Μπορεί να απασχολήσει διάφορες ομάδες. Λιβερπουλάρα, καλή εκπομπή. Χαιρετίσματα από Στοκχόλμη. Χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα στον όμορφο Μαρμαρά και το Endless Summer του. Βέβαια. Ακόμα, Ναι, ναι. Ακόμα δίνουν. Ναι. Σήμερα πόσο Αυγούστου είναι, γιατί είναι και αυτή η γραφική, ρε παιδί μου. 48. Ξέρω εγώ, 49. Λίβερπουλ λοιπόν εδώ βγαίνει μπροστά, ο Σαλάχ κλείνει τελικά τα τελευταία στιγμή. Ναι, θα το κάνουμε έτσι, θα το κάνουμε έτσι. Μεγάλη ευκαιρία, ξέρω. Και το μικρόφωνο στην. Πάμε στο Άμφιλντ λοιπόν. Στο Άμφιλντ λίγο. Δεν πρέπει να κάνουμε, Βασίλη, εσένα που σου ακούνε μέσα οι διευθύντες μια αποστολή για να πει την Champions League. Το τελικό, ρε φίλε, θα πας εσύ. Εγώ. Το κανονίζουμε τώρα, γιατί? Ναι. Ποιος θα πάει. Πάμε μαζί. Διπλή αποστολή. Τελικό Champions League, θα πάει η ΑΕΚ. Που θα έχει ελληνική ομάδα, ρε φίλε. Να δω το μάντα να πάει τελικό Champions League. Τώρα θα μου πεις για αυτό εδώ πέρα με την Paris Saint-Germain η οποία είναι με φανέλα Jordan. Είστε τι γίνεται. Παντού, είστε σαν Ιόρκο δηλαδή, που εξαπλώνεται και σκορεί πλέον και στο ποδόσφαιρο. Τι σκηνικό είναι αυτό. Δηλαδή την Παρίσι Σεν-Ζερμέν φέτος την τίνει η Jordan Brand. Δεν θυμάμαι αν είναι όλες στολές ή μία φανέλα. Α, μάλιστα. Μήπως είναι συνεργασία για αυτό το παιχνίδι, ξέρω εγώ. Όχι, όχι. Ίσως είναι μόνο για μία φανέλα της εμφανίσεις της. Τι δηλαδή, λέει, ρε. Υπάρχει ένα ερωτηματικό. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Εντάξει. Μάλιστα. Αν αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει να βγάζει λεφτά, έχει σταματήσει τον μπάσκετ εδώ και τόσα χρόνια. Και συνεχίζει να βγάζει λεφτά. Άστο τώρα, μην την ψάχνεις με τον. Δεν γίνεται αυτό. Με αυτό το brand. Έχει τα τελευταία χρόνια. Εγώ δεν νομίζω ότι τα χρόνια που έπαιζε. Ότι ήταν τόσο ανεπτυγμένο όσο τα τελευταία. Ξέρω εγώ πόσο είναι, 4-5 χρόνια. Δεν ήταν τόσο πολύ τότε. Ναι. Όταν έπαιζε και ο Τζόρνταν. Αλλά να βλέπεις, ρε φίλε, που μπαίνει και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, εκπληκτικό. 0-0 λοιπόν στο Άφιλ. Χαιρετούμε και το όμορφο σκάνδαλ. Ωραία, το στέκι των τρελών εκεί πέρα που βλέπετε Champions League όλοι μαζί, παιδιά. Γεια σας φίλοι. Και στο όμορφο σκάνδαλ, εκεί που είστε μαζεμένοι. Παρασκευή βράδυ πήγα σινεμά. Το είδες τελικά. Είδα την Καλόγρια. Ναι. Το γνωστό και ως Ναν. Ήρθε.
Βλέπετε στο Instagram, δεν μπορώ να το πω στον αέρα, καταλαβαίνετε. Υπήρξε, όντως. Δεν έχω τρομάξει περισσότερο με θρίλερ άλλη φορά. Να τρομάξει, δεν τρόμαξα, παιδί μου. Να σφιχτώ τόσο πολύ. Τι λέει, ρε φίλε. Γιατί είναι όλο, δηλαδή, είδασε το σκηνικό που εξελίσσεται η ταινία. Είναι η μουσική. Είναι αυτή η τύπη, να πούμε, το Ράσο. Ήταν σε κρατάει σε εγρήγορση, αλλά είναι ωραίο. Δηλαδή, μπορεί να πας το βράδυ στο σπίτι, να μπεις μέσα και να είναι τα φώτα σβηστά και να είσαι πολύ υποψιασμένος. Έτσι, γιατί ήταν σπεριασμένος στην ταινία, αλλά το συνιστώ στους φίλοι. Ναι. Λοιπόν, να πάνε το δουν, ήταν καλή. Ήταν τίμια ταινία. Δηλαδή, δεν μετάνιωσε. Βέβαια, και ας πούμε, Τριανδρία είναι μαζί μας, εννοείται, βέβαια. Χαιρετούμε και την Τριανδρία. Βέβαια. Έτσι λέει εδώ ο φίλος. Θεωρείς ότι δεν είναι αστρόμαυρη? Όχι, λες, ε. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι είναι και ανώλυφη. Κάτι θα ξέρουν, ρε φίλε. Γυτνιάζει με το καφτανζόγλιο. Οπότε είναι αρκετά πιθανό να έχει και αρκετούς φίλους του Ηρακλή. Γκολ για τη Leeds, Leeds Preston. 1-0 στο 38. Για να δούμε λοιπόν. Κορυφώνεται η αγωνία. Κορυφώνεται η αγωνία. Wigan Hall 1-0 στην Championship της Αγγλίας. Derby Blackburn 0-0. Aston Villa Rotherham 1-0. Ipswich Bradford 0-1. West Brom Bristol City 1-0 και Stoke Swansea 0-0. Γιατί υπάρχει και κάμενο, παίζει κάτι Championship τώρα. Ναι. 100%. 1-0 είπαμε η Γαλατά με τον Γκάρι Ροντρίγκες, τον πρώην ασπρόμαυρο άσο. Και έχασε μια ευκαιρία τώρα η Μόσχας, νομίζω, με την Dortmund. Ο Ερυθρός Αστέρας του Μιλόγεβη, κ. Μιλόγεβη, πρώην προπονητή του Πανιωνίου, με την Νάπολη στο 0-0. Λίβερπουλ Παρίσι Σεζερμέν με Jordan Brand 0-0. Μονακό Ατλέτικο της Μαδρίτης που πριν 8 χρόνια την υπέταξε ο Άρης 1-0. Άντε ρε φίλε, πες τα λίγο. Μπρίζε Μπορούσια, ήταν πριν 2 χρόνια η επέτειος από το 1-0, φίλε, με τον κόλ του Χαβίτα. Λοιπόν, Μπρίζ Μπορούσια... Κάτσε ρε, πριν 2 μέρες μάλλον. Ναι, πριν 2 μέρες. Α, ναι, γιατί πριν 2 χρόνια λίγο μπερδεύτηκα. Και εκτιμένη ταχύτητα ήταν η Κομισκοβίτη. Μπρίζ Μπορούσια Ντόρ 0-0. Σάλ και Πόρτο 0-0 με χαμένο πέναλτι για την ομάδα του Χέρδιου Κουζιθάου. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν άκουγε στα βρήκα, δεν πρέπει να άκουγε γιατί ήσουν στην Πηλαία, έχει παραχωρήσει στο Λίμπερο 107,4 και στην εκπομπή Ολαμπάου Τάρισον Air, όχι επειδή είναι δικιά μου. Έτσι, όχι επειδή είναι δικιά μου, αλλά πες το, δεν έχει. Αλλά θα το πω, ρε παιδί μου. Να το πεις και πολύ καλά θα κάνεις. Επειδή την κάνω εγώ την εκπομπή, κάθε μέρα 5 με 7, λοιπόν, επική, και το εννοώ όπως το λέω, συνέντευξη, ο Ντάρσι Νέτο έχει πει απίστευτες ατάκες. Έχει βρει 8 φορές στον αέρα το μεταξύ. Ναι. Αλλά δικαιολογείται. Λοιπόν, όσοι δεν την ακούσατε, μπείτε στο Λαμπαουτάρης και στο κανάλι του Λίμπερο στο YouTube να την ακούσετε. Εκπληκτικός και απολαυστικός και τα είπε όλα γενικότερα. Λοιπόν, να βάλουμε τον ακούσουμε, ρε φίλε. Νετάρα. Αφού είμαστε η εκπομπή του σουμαρίσματος εδώ πέρα, γιατί είναι μιλάμε. Να βάλουμε μια νετάρα. Να βάλουμε λίγο. Είναι πολύ. 27 λεπτά. Πολύ είναι, ρε. Θέλει κόψιμο. Εντάξει. Να τον κόψουμε δεν θα είναι ωραίο. Αυτή τη βάλουμε 27 λεπτά. 27 λεπτά καλό βράδυ. Να είστε καλά. Okay. Ακολουθεί ο Νέτο και μετά ο Γιώργος Αγόρας με τη ζούγκλα. Λοιπόν, πάνω έχει τατουάζ. Μια χαρά. Εξαιρετικά. Λοιπόν, τι έχω είναι πολύ γεμάτη εβδομάδα, φίλε, τώρα που το σκέφτομαι. Φίλε, ο Πάουκ παίζει Ευρώπη. Ο Άρης έπαιξε χθες. Τετάρτη θα είναι το Πάουκ Άρης τελικά. Τετάρτη. Μάλλον η ώρα δεν έχει φιξαριστεί νομίζω ακόμα. Εδώ μια φίλη ρωτάει αν τραγούδισε Ντεσπασίτο, γιατί τον έχει δίνει το τραγουδάκι να το χορεύει και γι' αυτό μάλλον έχει την απορία αυτή. Ναι, το έχετε τραγουδίσει Ντεσπασίτο. Κακό έργο να πάρει τραγουδίσει γιατί είναι καταπληκτικό. Είναι το μέσα να το χορεύει που είναι επίση καταπληκτικό. Όχι, 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 όχι. Ο κολλητό του Λεωμάτος δηλαδή. Έτσι. Πολύ καλό του. Είναι. Είναι, είναι πολύ καλή φίλη. Είναι, είναι. Αλήθεια. Είναι και μίλησε και για αυτόν. Λοιπόν, γιατί αναφέρθηκε στο Πάο Κάρι. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Όποιο θέλει να το βάλει να ακούσει. Μπορεί να το βάλουμε κι εμεί και την κάνουμε κατά τι 11.30. Αμαλάχι να πούμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, Μονακό μπροστά, κόβει άμυνα της Ατλέτικο Μαδρίτης, παραμένουν, πιέζει Μονακό. Πιέζει λέει. Μονακό για το δεύτερο γκολ. Πολύ goal. Κακή φανέλα φοράει η Ατλέτικο, ρε φίλε. Λέει το γήπεδο της. Στο Λουίντε. Του Λουίντε, λοιπόν, του Λουίντε. Ρώτησε ο ποδοσφαιρικό στο μπασκετικό, πώς λέγεται το γήπεδο της Μονακό. Το πήγε και δυνατά, το πήρε τα χρόνια, τελείωσε. Πω, πω. Και ο άλλος κουράει το χέρι του και ο πισμένος κάτω. Κεφάλι με κεφάλι ήρθαμε. Το πήρε τα χρόνια. Φωνάζει το ιατρικό team. Έχουμε διακοπήσει το Λουιντιέ. Πολύ δυνατά πήγε. Γιατί πέθανε κάποιο παίκτη Μονακό. Πάω, Τσέλσι έχουμε, ρε φίλε. Ναι. Πάω, πάω, πάω. Μετά. Η αποστολή τη Τσέλσι έγινε γνωστή. Αζάρ και Σία και Μάρκο Αλόνσο και Μωράτα θα έρθουν αυτοί. Λίγο ξενισμένοι μου φάνηκαν εγώ παντόπλο. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Γιατί σου τον πάρουν έτσι, ρε φίλε. Έχουν μια ξενή. Και πάνε, δηλαδή τώρα δηλαδή κάτσε. Έρχεται ο άλλο και λέει εγώ θα μιλήσω στο Χάγια δηλαδή και θα πα του Λόλα. Κάποιο μου είπε ότι έχουν κλείσει 60 δωμάτια. Τι έχει στο δωμάτιο, ρε. Ο καθένα μονόκλινο είναι. Να σου πω κάτι, αυτοί έχουν και καμιά 20 παρατρεχάμενου στάνταρ γύρω-γύρω. Ναι.
Τώρα γιατί θα πάνε να κάνουν προπονήσεις εκεί. Νομίζω ότι αυτό το κέντρο που ανέφερες στη Σουρωτή. Ναι, ναι. Είναι κοντά. Κάνει εκεί προπονήσεις ή έκανε. Η Ακαδημία της Arsenal εδώ. Οπότε μπορεί να παίζει για αυτό το ρόλο του. Ξέρεις ότι μια αγγλική ομάδα συνεργάζεται, οπότε σου λέει. Εντάξει. Ναι. Εκεί τώρα, ξέρω εγώ. Μπορεί να θέλω να μπλέξω στο κέντρο, ρε φίλε, να ξέρω κάτι για την κίνηση. Ποιο κέντρο, την Τετάρτη, ξέρω εγώ. Το περιφερειακό είναι. Σου λέει δεν θέλω να πάω τούμπα, ξέρω εγώ. Μπορεί να του είπε ότι έχει λαϊκή κιόλα Τετάρτη και σου λέει άστο. Αλλά απόγευμα θα πηγαίνει, έτσι κι αλλιώ. Έχει, ναι, κάθε Τετάρτη. Γι' αυτό τότε. Η λαϊκή μπλοκάρει την τζέλη σου για να πάει. Ξέρω εγώ. Τώρα αυτή τη στραβωμάρα έχουν στον εγκέφαλό του μέσα. Άγγλοι, φίλε, τι περιμένεις. Κρύοι άνθρωποι. Δεν πειράζει, ας είναι έτσι. Ας έχουν σνόμπ ύφος και ας έρθουν και σνόμπ να παίξουν. Ριφλό, ρε. Ριφλό, ξεκάθαρα. Ριφλό, το ράστο. Νομίζω θα κάνει αλλαγές πάντως. Θα κάνει πολλές. Το έχει πει έμεσα και μετά το μάτς με την Cardiff. Ότι θα ξεκουράσει κάποιος τέλος πάντων. Υποτιμάει τον ΠΑΟΚ. Δεν υποτιμάει τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Απλά ο άνθρωπος, άμα η μισή και παραπάνω παίχτες ήταν στο Μουντιάλ, δεν έχουν κάνει προετοιμασία. Μπήκαν να παίξουν κατευθείαν στην Premier League που όπως ξέρεις. Θέλει λίγο παραπάνω ένταση. Τώρα αυτό το μάτσα τον πάω και αυτούς μπορεί να είναι λίγο δεύτερο στο μυαλό και νομίζω ότι την Κυριακή παίζουν στην έδρα της West Ham, αν δεν κάνω λάθος, που είναι και λίγο λονδρέζικο ντέρμπι, ρε φίλε. Έτσι είναι. Να τα βάλει κάτω και να πει ότι κάτσε το ας βγάλω ένα, δυο, τρεις, ξέρω εγώ. Δηλαδή να μην βάλω τον Αζάρ, ας πούμε, ναι. Και να βάλω τον Χουίλιαν, ξέρεις, πολύ μεγάλη απόσταση τον ναι. Δύο, παιδί μου. Δηλαδή δεν έχει πιο να βάλει θέση του. Είναι πρόβλημα. Ναι, έχει προβλήματα. Τέλος πάντων. Ο Πάκος λοιπόν. Χωρίς προβλήματα. Μόνο θα τα πούμε, θα τα πούμε στην πορεία. Ναι. Θα καλέσουμε τα ρεπόρτερ για να μας τα αναλύσουν. Κόρνερ για την... Λοκομοτίβ. Ποια μάξη είπε να πούτε. Ένα μηδέν εκεί το σκορ. Ωραία, εκτελείται τα αριστερά, στην καρδιά, περνάει από όλους το σούτ. Πάσα κάνανε ρε εσύ. Τι λέει ρε φίλε. Πάνω στη γραμμή το έβγαλα. Πάνω στη γραμμή την έβγαλα πάλι. Τώρα ήρθε άλλος με τα χίλια από εκεί από το κόνο και έκανε πάσα ρε φίλε. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, οπότε μέχρι στιγμής έχουμε γκολ μόνο στο Γαλατασαράι, δεν έχουμε άλλο έτσι. Έχουμε και τρίτο γκολ για την West Brom με την Bristol City. Ναι, από Champions League δεν έχουμε άλλο γκολ. Όχι, Μονακό Ατλέτικο 1-0, Γαλατά. Το χαμένο πέναλτι της Πόρτου. Ναι, λοιπόν. Αυτά. Πάμε στο πρώτο break. Πάμε στο διάλειμμα, ναι, και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4. Μπαλαντέρ, Νίκος Μοσχοβίτης, ο παλιός Νίκος Παπαδόπουλος, ο νέος. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12. Βασίλης Καβαδίας. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. FM κενό, γράφε το μήνυμά σας. Και το στέλνετε στο 54526. Σοφάρισε η Ατλέτικο της Μαδρίτης στο Λουιντέ. Και έβαλε γκολ και η Λίβερπουλ. 1-1 την Μονακό. 1-0. Και να ισοφαρίσει η Παρή. Και η Λίβερπουλ με τον Στάριτς. Είχαμε γκολ αυτός. Ναι, ναι. Και έχασε ευκαιρία ο Εμπαπέ για να το κάνει 1-1 τώρα μετά από κόρνερ. Και το γκολ της Ατλέτικο ο Ντιέγκο Κώστα. Μάλιστα. Λοιπόν, 0-0 πριν Μπογούθια Ντόρτμουντ. Σάλκε Πόρτο 0-0. Γαλατά είπαμε Λοκομοτίβ 1-0 με τον γκολ του Γκάρι. Ερυθρός Αστέρας Νάπολη 0-0. Αυτά όσον αφορά τα αποτελέσματα. Η Λίβερπουλ, φίλε, έχει γίνει λίγο καλή, ε. Από πέρυσι. Ναι, είναι λίγο γρήγορη. Πέναλτι, ρε. Πέναλτι. Βέβαια. Και τρέμει. Πάρε σιγά σιγά Μπούντου μέχρι να πάμε στο πέναλτι. Πάρε την Μπούντου. Ο Μπενάτ το έκανε και διαμαρτύρεται στον διαιτητή του αγώνα, στον Τσακίρ. Αυτό είναι. Ναι, ο Τσακίρ. Τι διαμαρτύρεται, ρε φίλε, πέναλτι είναι. Τι να κάνει, μην το δώσει. Περίμενα να ξαναδούμε τη φάση. Τι να ξαναδούμε τη φάση. Ξεκάθαρο είναι. Ναι, είναι εντάξει. Τι να κάνει, δηλαδή, να μην το δώσει, ρε φίλε Μπερνάτ. Τι να σε κάνουμε. Ναι. Είναι και εντελώς ηλίθιο πέναλτι γιατί τον κυνηγάνε δύο, έρχεται και αυτός τρίτος και πηγαίνει προς τα πλάγια κιόλας. Ναι. Δηλαδή να πεις ότι πήγαινε προς την αιστεία. Οκ, και πηγαίνει και διαμαρτύρεται. Για να δούμε λοιπόν, θα γίνει το 2-0. Κορυφώνεται η αγωνία. Μίλνερ απέναντι από τον Αρεολά. Αρεολά απέναντι από τον Μίλνερ. Για να δούμε. Παίρνει φορά ο Μίλνερ. Δεν παίρνει φορά ακόμα. Περιμένει και περιμένει. Όπως έχει πει ο τεράστιος speaker και ευρωβουλευτής και βουλευτής στην πορεία. Σοβαρά. Και περιμένει. Άντε να δούμε, ρε φίλε. Έλα, ρε αγόρι μου. 2-0 η Λίβερπουλ. Κάτω γωνία. Το 36. Εύκολα. Λογικά θα έχει σπρώξει πολλοί κόσμος over εδώ. Οπότε. Τα δύο γκολ που έχουν μπει μέχρι τώρα είναι σε καλό δρόμο. Βέβαια, τα ξέρετε πολύ καλά εσείς στοιχηματίες ότι με 2-0 στο 35 μπορεί να μην γίνει και τίποτα μέχρι το τέλος. Και να μείνει εκεί. Απλά. Ο Μίχελ που πετάει την τσίχλα του κάτω. Έξαλλος. Κάτι θα αλλάξει. Κάτι θα δούμε διαφορετικό από την Παρή. Έχουμε την συνάδελφο. Όχι.
Για να την έχουμε σε λίγο λοιπόν. Να πάμε στα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να μάθουμε τι γίνεται εκεί πέρα, να πάρουμε και λίγο κλίμα για την κλήρωση με τον Άρη. Σίγουρα θα μας πει πολλά για Τσέλσι εννοείται. Είναι συνάδελφος. Θα έχει να μας πει και για την Τσέλσι. 2-0 λοιπόν η Λίβερπουλ. Πολύ καλό πέναλτι ήταν, φίλε. Έχει πολλά γκολ στα πρώτα μέχρι τον αγώνα. Έχει δει το μεταξύ ότι δεν παίζει ο Μπουφόν και παίζει αυτό ο Αρέολα, ε. Γιατί το έκανε τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί λέει είναι λέει, παιδί που ξέρει την οτροπία του συλλόγου και τέτοια. Και ο Μπουφόν είναι σαν, και σαν προπονητή για αυτόν. Τέλος πάντων. Ελένη Μπούντου, τι γίνεται. Γεια σου, Ελένη. Τον οποίο είναι Αρεόλα, παιδιά, ήθελε η Τσέλσι το καλοκαίρι, έτσι. Με την Τσέλσι. Πήρε αυτή τη φύρα τώρα, το ΚΕΠΑ, αυτόν ο οποίο ξέρει τώρα την Πέμπτη. 1-2-0, εύκολο το έχει. Δεν μπορεί το παιδί. 70 εκατομμύρια δολάρια. Και θερματοφύλακα θα αλλάξει, ρε. Ενδέχεται, ναι, ενδέχεται. Υπάρχει βάθο στο ρόστερ, Νίκο μου. Ναι, δεν έχουν επιλογέ οι άνθρωποι, κρίμα είναι. Ναι, εν τω μεταξύ, ναι. Διαβάζω και, αυτό... και στα διάφορα ρεπορτάζ, δεν θα φέρει τον ένα, δεν θα φέρει τον άλλον. Σκέφτεσαι ποιοι θα παίξουν και λες, εντάξει, και τι έγινε. Ναι, ναι. Δηλαδή, σκέφτεται, άκου τώρα, ναι. Για να δώσω έμφαση σε αυτό το οποίο λέω. Ότι ενδεχομένως να πάρει χρόνο συμμετοχή ο Φάμπρεγκας. Έτσι. Γιατί. Ήταν τραυματίας. Ένα νέο παιδί. Ήταν τραυματίας. Ναι, γιατί ακριβώς επιστρέφει από τραυματισμό και θέλει να του δώσει σιγά-σιγά χρόνο συμμετοχή. Και έχει, ξέρω εγώ, στην άμυνα ως μια έτσι, λύση από τον πάγκο. Στο δίλημα για την επίθεση Ζιρού Μωράτα, σκέφτεται τον Μωράτα. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Ναι, ναι. Είναι θέματα αυτά. Αν δεν έχει πει να βάλει, έτσι είναι. Είναι αυτό που λέμε πονοκέφαλος για Σάρι. Ναι, ναι. Ευχάριστος ναι. Πονοκέφαλος. Λοιπόν, δεν έχει βγει η αποστολή, αλήθεια είναι της Τσέλσι. Κάτσε, αυτά τα παιδιά αύριο δεν έρχονται, Ελένη. Αύριο το μεσημέρι θα φτάσουν στην Θεσσαλονίκη, οπότε δεν αποκλείεται αύριο το πρωί να γνωστοποιηθεί η αποστολή. Δεν ξέρω και αν είναι τακτική τους να μην βγαίνει προς αυτό τα έξω. Θα σε ρωτούσα, νομίζω ότι οι Άγγλοι γενικότερα δεν έχουν που έχουμε εμείς εδώ με τις αποστολές και με αυτά. Αυτό θα σου έλεγα και εγώ, ότι δεν έχουν ότι μία μέρα πριν την αναχώρηση της αποστολής για οποιοδήποτε εκτός έδρας παιχνίδι ή μία μέρα πριν από παιχνίδι θα βγει η αποστολή ή εκλεκτή αν θέλεις του προπονητή. Δεν το έχουν πολύ, δεν το συνηθίζουν πολύ. Τώρα δεν αποκλείεται αύριο πριν μπουν στο αεροπλάνο να βγάλει κάτι επίσημα η Τσέλσι ότι αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές που ταξιδεύουν στην Θεσσαλονίκη. Μία Τσέλσι η οποία δεν θα προπονηθεί στο γήπεδο της Τούμπας, έτσι. Έχει επιλέξει διαφορετικό προπονητικό κέντρο προκειμένου να κάνει να ολοκληρώσει την προετοιμασία της μεθόδου. Σνόμπ τους χαρακτήρισε ο συνάδελφος εδώ. Σνόμπ ξεκάθαρα λένε που δηλαδή τώρα τι είναι αυτά. Κάτσε. Για να τα λέμε όλα, ναι, η συμπεριφορά τους είναι. Μήπως θα κάνουμε το μάτσο του Λόλα. Είναι λίγο αφιψηλού. Αύριο στις 7 η ώρα θα προπονηθούν και στις 5.30 αν δεν κάνω λάθος είναι η συνέντευξη τύπου. Όχι, νομίζω. Δεν το έχω ακριβώς τώρα το πρόγραμμα μπροστά μου, να το ανοίξω αν μου δίνετε λίγο χρόνο. Βεβαίως και τον έχει. Θα πας στην προπόνηση των Άγγλων. Είναι ήδη εκεί από σήμερα. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Δηλαδή ο συνάδελφος εκεί δίπλα σου τι ερώτηση. Θα κυνηγήσεις κάποια selfie ενδεχομένως με κάποιον από τα δεύτερα του κύριου Σάρη. Νίκο Παπαδόπουλη, θέλω να σου πω ότι η ερώτηση στον ποδοσφαιριστή πώς αισθάνεται που εισπράττει τόση αγάπη από τον κόσμο είναι πιο. Είναι πιο. Θα πάει αύριο η Μπούντου, θα πει τα δύο φάμπρικες και θα ρίξει πάνω του. 2-1 η Παρί. Στο 40. Μειώνει. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι. Ότι υπερβάλλω, εντάξει, συγγνώμη, λένε εντάξει. Άγγιξε την υπερβολή. Συγχώρεσέ με. Λοιπόν, και η συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο που θα διαμείνει η αποστολή της Τσέλσι. Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι εύκολα προσβάσιμα τα πράγματα. Αύριο το βράδυ που θα με βγάλετε πολύ πιο αργά μάλλον, θα σας έχω πολύ περισσότερο υλικό και αυτό το παρασκηνιακό, το πόσοι άνδρες ασφαλείας υπήρχαν, πόσο δύσκολο ήταν κάποιος να προσεγγίσει. Είναι σαν το βλέπω μπροστά μου, γι' αυτό σας το λέω. Να προσεγγίσει κανείς τους Λονδρέζους και πάει λέγοντας. Ναι, φτάνουν αύριο το μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι όλα θα τα κάνουν με τον δικό τους τρόπο, από την προπόνηση μέχρι και την συνέντευξη τύπου. Και θα έχουν μια πρώτη γνωριμία με το γήπεδο της Τούμπας όταν θα φτάσει η μέρα του αγώνα, μια μισή ώρα δηλαδή πριν την προγραμματισμένη σέντρα και η αποστολή θα έρθει στο γήπεδο της Τούμπας. Δεν έχουμε νεότερα από την Τσέλσι. Όλα αυτά τα οποία λέμε για δεύτερα, τρίτα, για ανάσταση ξεκούρασης είναι περισσότερο εικασίες, είναι περισσότερο θεωρίες. Εκείνο το οποίο έχει βγει διαστόματος σε Σάρι είναι ότι θα ξεκουράσει ή τον Αζάρ ή τον Πέδρο. Έτσι, νομίζω αυτό ότι το έχει δηλώσει και επίσημα και ο ίδιος, ναι, σωστά.
Ναι. Είναι αυτό το οποίο έχει βγει από επίσημα χείλη. Σίγουρα θέλει να μιλήσει με το ιατρικό επιτελείο και με το team του για να δει ποιος χρειάζεται, μάλλον ποιοι ποδοσφαιριστές χρειάζονται τις περισσότερες ανάσες ξεκούρασης. Αν θέλετε και εδώ μια πρόβλεψη, νομίζω ότι ο Αζάρ, ειδικά μετά την εμφάνιση απέναντι στην Κάρτιφ και γενικότερα τα τελευταία παιχνίδια τα οποία έχει καταγράψει, θα είναι από τους ποδοσφαιριστές που θα μείνουν να ξεκουραστούν. Έτσι, βέβαια. Δεν είναι απώλεια ο Αζάρ για την Τσέλσι, τα λέγαμε και προηγουμένως. Θα ήταν βέβαια μια καλή ευκαιρία για να δουν και οι φίλοι του ΠΑΟΚ τον Αζάρ, αλλά υπάρχουν και άλλες λύσεις. Υπάρχει πάντα και το ματς στο Stamford Bridge, το ματς στο Λονδίνο, για το οποίο η ΠΑΟΚ έκανε μάλλον μια τοποθέτηση μέσω social media, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως τα εισιτήρια θα διατεθούν για το συγκεκριμένο παιχνίδι, έτσι για 30 Νοεμβρίου μιλάμε τώρα, θα διατεθούν αποκλειστικά από την ΠΑΕ μόλις εξασφαλίσουν τα εισιτήρια που θα έχουν, τον αριθμό δηλαδή των εισιτήριων που θα έχουν στη διάθεσή τους. Και αυτό γιατί παρατηρήθηκε έτσι ένα φαινόμενο να υπόσχονται εντός εισαγωγικών εκδρομές στο οποίο πακέτο συμπεριλαμβάνεται και το εισιτήριο του αγώνα, πράγμα το οποίο δεν ισχύει και μάλιστα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προειδοποίησε ότι θα κινηθεί με ένδικα μέσα, θα κινηθεί νομικά κατά εκείνων που εκμεταλλεύονται τη δίψα που υπάρχει στις τάξεις των οπαδών για το συγκεκριμένο παιχνίδι, έτσι. Mm-hmm. Είναι πολύ νωρίς, μόλις την Πέμπτη είναι η πρεμιέρα των ομίλων του Europa League, αλλά ήδη υπάρχει ξεσηκωμός για τα εκτός έδρας παιχνίδια και σίγουρα ένα από αυτά, μάλλον το πιο σημαντικό, έτσι, το εκείνο που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη λάμψη εντός εισαγωγικών είναι αυτό στο Stamford Bridge και για να προλάβει ενδεχομένως καταστάσεις και γεγονότα η ΠΑΕΠΑΟΚ προχώρησε στην συγκεκριμένη τοποθέτηση, οπότε είναι σημαντική προσοχή σε όλους για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να βρεθούν στο συγκεκριμένο γήπεδο και στο Λονδίνο, το οποίο ξυπνάει μόνο ευχάριστες αναμνήσεις, αλλά προσοχή γιατί εισιτήρια μόνο από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τώρα, για το παιχνίδι της Πέμπτης φυσικά και δεν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια, έτσι δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα. Μέσα σε λιγότερο από 2 ώρες, τη Δευτέρα ανακοινώθηκε το sold out, 9 η ώρα βγήκαν ηλεκτρονικά διαδικτυακά στη διάθεση του κόσμου και φυσικά αυτά τα λίγα εισιτήρια, γιατί όπως γνωρίζεις Νίκο Παπαδόπουλε, 20.152 εισιτήρια διαρκείας έκαναν φτερά, έτσι μέσα στο καλοκαίρι. Δεν τον ενδιαφέρει. Απλά διάβαζα πριν στη Super League ότι υπάρχει κόμπι 16.000 εισιτήρια μέχρι στιγμής και δημιουργήθηκε λίγο μια απορία. Ποιο? Έγλεξε ο ένα-δύο για τελετικό. Στη Super League ότι υπάρχει κόμπι μέχρι στιγμής 16.000 εισιτήρια. Τι σημαίνει αυτό, ρε Παπαδόπουλε, που το λες με αυτό το ύφος? Δηλαδή, περίμενε λίγο. Τι σημαίνει αυτό να μου πει? Δεν ξέρω, Ελένη Μπούντου, ρωτάω. Τίποτα, επειδή εγώ διάβαζα πριν. Δεν ρωτάω βασικά, απλά τον αφέρω. Ο Σιμεώνε πάλι τιμωρημένος είναι. Έδωσε παράταση μίας εβδομάδας γι' αυτό. Βεβαίως. Γιατί υπάρχει ζήτηση. Κατάλαβες, έκανε. Ζητάει ο λαός διαρκείας. Από πριν υπήρχε ζήτηση ή τώρα που έκανες μια διονύγηση υπάρχει ζήτηση? Σκέφτεται η Ελένη και δεν το ρωτάει και το ρωτάω εγώ. Το μάτς με Λαμία ξεκίνησε πολύ μεγάλη ζήτηση. Τι αλήθεια είναι, τι αδερφτούμε. Άρα είσαι ο οπαδός της νίκης. Δεν είσαι φίλος της ομάδας, δεν είσαι φίλος, είσαι ο οπαδός της νίκης. Αυτό είσαι. Γιατί θέλω να σου πω ότι τα εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ πριν δουν ακόμη, έτσι άρχισαν να φεύγουν, έτσι πριν ξεκινήσει η σεζόν. Το πρωτάθλημα. Θα τα πούμε. Νίκο, θα έρθεις στο παιδί μας ενημέρωση. Βεβαίως. Να σε περιμένουμε δηλαδή. Καφεδάκι, νωρίς, έτσι. Ναι. Έτσι, κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Ωραία. Θα ζήσουμε έτσι και πολύ μετά από 2 εβδομάδες, από εκείνο το παιχνίδι βασικά, όχι μετά από ναι. Μετά περίπου ένα μήνα νομίζω είναι το άλλο, θα ανταποδώσω και εγώ τη φιλοξενία στο κλάν της Βικελίδης, Ελένη. Ωραία, εγώ θα δεσμευτώ ότι θα σε φιλοξενήσω. Ωραία. Και μάλιστα άψογα. Ωραία. Θα σε φιλοξενήσουμε για να το θέσουμε καλύτερα. Ωραία. Άψογα, χωρίς προβλήματα, να κάνεις τη δουλειά σου. Μα δεν υπάρχει λόγος, Ελένη. Το παιχνίδι. Και θέλω να ανταποδώσεις. Ανταποδώσω. Εννοείται. Πάμε λίγο, Ελένη, στα αγωνιστικά τώρα και τι έχει. Τι γίνεται με Πρίγκεβη Σκουλουπού. Λοιπόν, στα αγωνιστικά δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Πρίγιοβιτς, δεδομένου ότι χθες έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης. Σε χρόνο ρεκόρ θα λέγαμε ότι επέστρεψε ο Σέρβος. Την προηγούμενη Τετάρτη εδώ ήμασταν και τα λέγαμε ότι 7 με 10 μέρες υπολογίζεται το διάστημα της αποθεραπείας του και από την Τετάρτη μέχρι και τη Δευτέρα ο Πρίγιοβιτς όχι μόνο επανήλθε αλλά έβγαλε και το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης τη Δευτέρα και σήμερα κανονικά ακολούθησε όλη την προπόνηση του δικεφάλου. Βέβαια απομένει μόνο η αυριανή ημέρα που η ουσία είναι ότι δεν είναι τόσο σκληρή προπόνηση μία μέρα πριν το παιχνίδι και μένει να δούμε πώς
θα το διαχειριστεί ο Ράς Μαλουτζέσκου, αν θέλει ο ποδοσφαιριστής του να είναι απολύτως έτοιμος, έχοντας αποκατασταθεί από το πρόβλημα της θλάσσης πρώτου βαθμού που τον ταλαιπώρησε για το μάτς της Κυριακής. Αλλά σίγουρα και αυτό είναι ένα δείγμα της νοοτροπίας και της δουλειάς του Πρίγιοβιτς, και όταν είχε το πρόβλημα εκείνο με το νόμο του και πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, η ιατρική εκτίμηση έκανε λόγο για απουσία αρκετών ημερών, μάλιστα μέχρι και το τέλος της σεζόν, αν δεν κάνω λάθος, τον Μάρτιο του συνέβη το συγκεκριμένο, και ο Πρίγιοβιτς επέστρεψε πολύ πολύ νωρίτερα από την αρχική εκτίμηση. Είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος αντιλαμβάνεται τα σημαντικά παιχνίδια που έχει μπροστά του, αυτά τα οποία έτσι δίνουν κίνητρο και αρέσουν ιδιαίτερο στους πρωταγωνιστές, και βεβαίως δούλεψε έξτρα για να επανέλθει. Βέβαια, αν και κατά πόσο είναι έτοιμος, αυτό μπορεί να το κρίνει μόνο ο Ράς Μαλουτσέσκου. Εκείνο το οποίο θα αρκεστώ να πω δύο μέρες πριν το συγκεκριμένο παιχνίδι και χωρίς να έχουμε την αποστολή στα χέρια μας, είναι ότι ο Λουτσέσκου θα προσανατολιστεί σε πάρα πολλές αλλαγές. Δηλαδή δεν είναι μόνο Σάρι. Ναι, εντάξει, δεν γίνεται να κοιτάει μόνο αυτό το παιχνίδι έτσι όπως ήρθε το πρόγραμμα και όλα και με το κύπελο. Αυτό ακριβώς. Προφανώς, δεν είναι μόνο Σάρι, προφανώς και θα κάνει, ναι, θα κάνει κάποιες αλλαγές, γιατί είναι έτσι το πρόγραμμα, μέσα σε 10 μέρες έχει 4 παιχνίδια και μάλιστα 4 πολύ παιδικά παιχνίδια. Αυτό το οποίο θα πω, έτσι βάσει των όσων μαθαίνουμε από την προπόνηση, είναι ότι σίγουρα ο Λουτσέσκου έχει κατά νου και το μάτς της Κυριακής, έτσι απέναντι στην ΑΕΚ. Ναι μεν αυτό απέναντι στην Τζέλσι και η πρεμιέρα των ομίλων του Europa League είναι ένα πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο παιχνίδι, αλλά επειδή στο Europa League υπάρχει δρόμος ακόμη, μιλάμε για μια διοργάνωση με ομίλους με συγκομιδή βαθμών, υπάρχουν τα περιθώρια για να τα βάλει όλα σε μία σειρά και να κοιτάξει βεβαίως και το μάτς της Κυριακής. Ακολουθεί αυτό με τον Άρη στο κύπελλο, ακολουθεί ο Ολυμπιακός. Γενικώς ο ΠΑΟΚ ανά τρεις μέρες έχει πολύ σημαντικά παιχνίδια, έχει πολύ δύσκολα παιχνίδια. Χρειάζεται και φρέσκο μυαλό και φρέσκα πόδια για να ανταπεξέλθει σε τρεις διοργανώσεις, έτσι, πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη. Το καλό είναι ότι δεν υπάρχουν απρόπτα, δεν υπάρχουν ονόματα στο ιατρικό δελτίο. Δηλαδή και αυτό του Πρίγιοβιτς από σήμερα, εφόσον έβγαλε όλο το πρόγραμμα προπόνησης, αποσύρθηκε. Mm-hmm. Και επίσης ξέρουμε για την Πέμπτη ότι σίγουρα δεν θα έχει το μάτος. Ωραία. Και από εκεί και πέρα, ναι, όλα τα άλλα είναι στην επιλογή του Λουτσέσκου. Από εκεί και πέρα ένα ανακάτεμα της τράπουλας, θα πω εγώ. Έτσι, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένας βασικός κορμός που έχει τραβήξει πολλά από τέλη Ιουλίου, συγγνώμη, από τη στιγμή δηλαδή που άρχισαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρώπη. Και μιας και είπαμε Ευρώπη, κυκλοφορεί ένα πολύ ωραίο βίντεο, ένα mini movie, μια ταινία μικρού μήκους, θα το λέγαμε μήκους στα ελληνικά εμείς οι ανθρώποι. Βέβαια. Έτσι ακριβώς, για τα όσα έγιναν το καλοκαίρι από την στιγμή που ξεκίνησε το ευρωπαϊκό ταξίδι στα προκριματικά του Champions League μέχρι και το παιχνίδι της Πέμπτης με την Τσέλσι. Έχει πολύ ωραίες ομιλίες, έχει στιγμές, έχει συναισθήματα. Η κάμερα του ΠΑΟΚ TV ήταν σε εντός και εκτός έδρας παιχνίδια, ήταν στα αποδυτήρια, κατέγραψε τις οδηγίες του Λουτσέσκου, κατέγραψε συγκινητικές ομιλίες, αρχηγικές ομιλίες θα λέγαμε, όπως του Διερίνια. Και βεβαίως έχει και μείνει συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών, το πώς βίωσαν αυτό το πολύ ωραίο ευρωπαϊκό ταξίδι, στο οποίο σαφώς και δεν έγινε η υπέρβαση. Εγώ κρατάω σίγουρα την ομιλία του Λουτσέσκου μετά το μάτς με την Μπενφίκα, το πώς το διαχειρίστηκε ο Ρουμάνος, πώς άλλαξε την κατήφια, πώς έτσι θέλησε να αναφτιάξει εντός εισαγωγικών τους ποδοσφαιριστές του σε ένα δύσκολο για τον ΠΑΟΚ βράδυ, σε εκείνο του αποκλεισμού από την Μπενφίκα. Και το λέει και χαρακτηριστικά ο Μαουρίσιο αμέσως μετά, ότι πώς σκεφτόταν, πώς βίωνε εκείνο το βράδυ όταν τελείωσε και όταν οδηγήθηκε στα αποδυτήρια και πώς κατευθείαν πήρε τα πάνω του και αυτός και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του μετά την ομιλία του προπονητή τους. Είναι πολύ ωραίο, αξίζει να το δουν και νομίζω ότι για τα new media του ΠΑΟΚ το έχουμε πει πολλάκις. Αυτό είναι ένα ακόμη δείγμα, αυτό είναι μια ακόμη απόδειξη της εξαιρετικής δουλειάς, θα λέγαμε, που γίνεται σε αυτόν τον τομέα, στον τομέα της επικοινωνίας, που ο ΠΑΟΚ σίγουρα πρωτοπορεί με διαφορά από τον δεύτερο, τουλάχιστον στην Ελλάδα, έτσι. Δεν διαφωνούμε. Ελένη, για την ευρενή μέρα είσαι έτοιμη, δηλαδή για τις συγκινήσεις που έχεις να ζήσεις? Για αύριο εννοείς? Ναι. Είμαι πάρα πολύ έτοιμη, η αλήθεια. Φαντάζεσαι να μην φέρει Νταβίτ Λουίζ? Ναι. Φαντάζεσαι να μην τον φέρει, αυτό λέω.
Ναι, δηλαδή, αν θέλει, να σου πω την αλήθεια, αυτό είναι το άγχος μου. Δηλαδή, είμαι συνέχεια στην επίσημη σελίδα της Σέλση για την αποστολή, μήπως και... Ναι. Εντάξει, για τον κόσμο που δεν ξέρει, να πούμε ότι υπάρχει μια αδυναμία στον Νταβίτ Λουίς, δεν υπάρχει τώρα. Εκατέρωθεν θα έλεγα εγώ, δηλαδή είναι... χρόνια τώρα, ήταν, έφυγε από την Τσέλση, ξαναγύρισε, σίγουρα υπάρχει μια αδυναμία, ελπίζουμε να τον δούμε στην παλιά Λονδίνο, Νίκο μου. Ναι, σωστά, ποτέ δεν είναι αργά. Έτσι. Ναι. Εκείνο το οποίο πρέπει να σημειώσουμε από την επικαιρότητα της ημέρας είναι η είδηση που προκύπτει από τη Βίντη, έτσι, για τον Ντάνκο Λάζοβιτς. Τον είδαμε στα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Πολλά νεύρα, ρε εσύ, Ελένη, ο Ντάνκο Λάζοβιτς στα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Δηλαδή, πολύ τσατήλα. Ναι, αλλά είναι αυτός που κέρδισε την αποβολή του Λιβάγια, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι, αφού δύο παιχνίδια τον είχε ταράξει στον Πινελί και στο Κλωτσίδι. Τέλος πάντων, για πες. Λοιπόν, εκείνο το οποίο βγαίνει σήμερα από την Βίντι και γενικότερα από τον ξένο τύπο είναι ότι ο Ντάνκο Λάζοβιτς αποσύρεται από την ενεργοδράση, αλλά δεν θα το κάνει με το τέλος σεζόν, με σούσεις της σεζόν. Οι ξένοι έγραφαν για απόφαση σοκ του Λάζοβιτς, για απόφαση σοκ του πολύπειρου Σέρβου ποδοσφαιριστή. Μιλάμε για απόφαση η οποία ισχύει, δηλαδή σταματάω τώρα, αυτό ήτανε. Μεσούση σεζόν, δεν ξέρω αν θα είναι τον Δεκέμβριο, ναι. Αν θα είναι μετά το ένα συγκεκριμένο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όπως αναφέρει ο ξένος τύπος, είναι κάτι το οποίο έχει εκμυστηρευτεί στους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια. Η διοίκηση είναι ενήμερη, αν και για την ώρα η Βίντι δεν έχει επιβεβαιώσει, ούτε έχει διαψεύσει το συγκεκριμένο που αφορά τον Λάζοβιτς. Ενδεχομένως να γίνεται προσπάθεια για να του αλλάξουν γνώμη και να βγάλει και τη σεζόν. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ηλικίας 35 ετών, ένα ποδοσφαιριστή με πάνω από 20 γκολ, γενικά πολύ κομβικό ποδοσφαιριστή της Βίντι. Ο οποίος αποφάσισε όπως και, όλα και δείχνουν να κρεμάσει τα παπούτσια. Και πιο ποιοτικός, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, έτσι μου φάνηκε τουλάχιστον στα δύο μάτς που είδαμε την ΑΕΚ. Ήταν πιο ποιοτικός. Άσχετα αν ήταν, δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν παλιότερα, αλλά τέλος πάντων. Μάλιστα οι ξένοι λένε και από τη Σερβία προκύπτουν έτσι πολλά ότι δεν συμμετέχει καν στις προπονήσεις της ομάδας, αλλά το τοπίο θα ξεκαθαρίσει μέσα από τις επίσημες ανακοινώσεις. Θα δούμε, είναι μια είδηση που αφορά και ενδιαφέρει σαφώς και τον ΠΑΟΚ, γιατί και η Βίντι είναι στο δρόμο του δικεφάλου, έχει ακόμη μέλλον βέβαια, αλλά και αυτή είναι μια ομάδα που ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να αντιμετωπίσει και σίγουρα θα παίξει ρόλο αν θα έχει απέναντί του και έναν Ντάνκο Λάζοβιτς ή όχι. Μάλιστα. Ωραία, Ελένη μου. Ωραία. Σε αφήνουμε να ξεκουραστεί σιγά σιγά γιατί αύριο έχεις δύσκολη μέρα. Αύριο έχει πολύ τρέξιμο εκεί στο Χάγιατ και όλα αυτά. Έχει, είναι από το απόγευμα και μετά. Είναι σφιχτά τα πράγματα, Ελένη. Αύριο νομίζω ότι θα είμαστε όλη μέρα σε επικοινωνία, έτσι. Από μάλιστα. Το πρωί, από τις 10 το πρωί που είναι η προπόνηση του ΠΑΟΚ είναι ανοιχτή για τα 15 λεπτά για τους εκπροσώπους του τύπου και μετά 12 η ώρα θα ακούσουμε ζωντανά βεβαίως τον Ράσμα Λουτσέσκου και ένα ποδοσφαιριστή και από το μεσημέρι και μετά. Η μέρα αποκτά έτσι λίγο. Είπες 12 η συνέντευξη του Λουτσέσκου και παίχτη του ΠΑΟΚ, 7 τη Τσέλσι, σωστά. Λοιπόν, τώρα αυτό τη Τσέλσι δεν το θυμάμαι γιατί έχω μείνει στο πότε έρχονται. Ναι. Η αλήθεια είναι, αλλά θα το τσεκάρουμε λοιπόν. Το διαφορετικό πρόγραμμα. Να πούμε ότι και ο Βέρμπλ με έγραψε το παιδί του, το γιο του, έτσι, και αυτό δεν το αναφέραμε, στις Ακαδημίες του Δικεφάλου. Ναι. Μετά τον Βαρέλα θα έχουμε έναν ακόμη πατέρα να βρίσκεται. Στις προπονήσεις και στις ακαδημίες. Έδωσε το και η γυναίκα του για να γίνει αυτή η κίνηση ή ήταν κάποια αυθαίρετη απόφαση του πατέρα. Αν δεις το σπίτι που μένει η οικογένεια Βέρμπλουμ, ναι. Πιστεύω ότι και εγώ θα την έδινα την συγκατάθεσή μου. Μάλιστα. Okay. Εύκολα. Ναι. Λοιπόν, 5 και 4 η αγγλική ομάδα θα προπονηθεί στην Σουρωτή, στο αθλητικό κέντρο Λόλα και στις 7.30 θα γίνει η συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο Χάγιατ, εκεί όπου θα βγούμε ζωντανά για να τη μεταφέρουμε στο Λίμπερο 107,4. Ωραία, ωραία Ελένη, ωραία. Σε ευχαριστούμε και για το ρεπορτάζ και για όλα και για την κουβέντα που είχαμε. Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά, καλό λοιπόν, βράδυ. Αυτά από την Ελένη Μπούντου. Ημίχρονα στο Champions League, Club Brugge Dortmund 0-0, Μονακό Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2, προηγήθηκε η Μονακό. Αλλά πρόλαβε Ατλέτικο να κάνει την ανατροπή πριν το ημίχρονο. Το 1-0 ο Γκράντσερ στο 18. Η Γκράντσερ μπορεί να είναι ο παίκτης Μονακό. Στο 31 σοφάρισε ο Ντιέγκο Κώστα. Το 1-2 έγινε με τον Χιμένεθ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ημίχρονο και στο Λίβερπουλ Παρίσι Ζερμέν 2-1. Δεν έπρεπε να μετρήσει τον γκολ της Παρίσι Ζερμέν, Νίκο Παπαδόπουλε. Για
καθότι ο Καβάνη που κάνει την προσπάθεια είναι εκτεθειμένος. Στο 30 ο Στάριος 1-0, στο 36 ο Μίλνερ με πέναλτι το 2-0. Στο 40 ο Μενιέ έκανε το 2-1 για την Πάρη. 0-0 και το Ερυθρός Αστέρας Νάπολη. Όσο προλαβαίνω να βλέπουμε από εδώ, γενικά η Νάπολη είναι αυτή που έχει τον έλεγχο, αλλά δεν έχει καταφέρει να σκοράρει. 1-0 με τον γκολ του Γκάρι Ροντρίγκες προηγείται η Γαλατά Σαράι της Λοκομοτίβ Μόσχας. Γκολ που πέτυχε ο Γκάρι Ροντρίγκες στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-0 είναι το Σάλκε Πόρτο με τους Πορτογάλους να χάνουν το πέναλτι. Κάτσε να δούμε ποιος το έχει στο πέναλτι. Φίλοι, το έχει εδώ πέρα. Νομίζω το έχει. Να χάνουν, όχι, δεν το έχει. Να χάνουν πέναλτι στα ξεκινήματα του αγώνα για το 0-1. Ο Τέγγες το έχασε ή Τέλες. Άλεξ Τέγγες. Τέγγες. Αυτό το παλικάρι σούταρε, ο Φέρμαν το απέκρισε και έμεινε το 0-0. Φτάσαμε στις 11. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα και για Άρη Νίκο Παπαδόπουλε. Έτσι, που είσαι το viral της φετινής σεζόν, όπως έχεις πει, από πολύ νωρίς. Και με Champions League και ό,τι άλλο υπάρχει. Λίμπερο 107,4. Μπαλαντέρ. Νίκος Μοσχοβίτης στο ένα μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στο άλλο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στα ντεξ. Παρέα θα πάμε μέχρι... στο τρίτο μικρόφωνο. Στο τρίτο το μακρύτερο. Λοιπόν, Μπίλι, μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια ενότητα δική σου στην εκπομπή όταν σε έχουμε υπολείπτη, να παίρνεις μικρόφωνο γιατί είσαι ραδιοφωνική φωνή. Εντάξει τώρα, θα το σκεφτεί. Έτσι ναι, η ώρα τη χολύπτη. Κατάλαβες, να πετάγεις, να κάνεις σφήνες, ραδιοφωνικές σφήνες. Λοιπόν, παρά θα πάμε μέχρι τις 12, FM και ενώ, να γράφετε το μηνυματάκι σας, καλές μου φίλες ή καλοί μου φίλοι, και το στέλνετε στο 54526, με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή αλλιώς φόρου προστιθέμενης αξίας και το χρέωσον της κινητής τηλεφωνίας. Μαζί μας η Στίχημαν και το στίχημαν.gr, φίλες και φίλοι. Η ποδοσφαιρική δράση ξεκινήσει για τα καλά σε όλο τον πλανήτη, από τη Super League, στο Champions League, μέχρι και στο πρωτάθλημα του Ουσμπεκιστάν. Λοιπόν, και το στοίχημα.gr κάνει το παιχνίδι σου καλύτερο με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα στα μεγάλα πρωταθλήματα και τη Super League, ειδικά μακροχρόνια για όλο το έτος και επιλογές για scorer, κάρτες και corner σε εκατοντάδες αγώνες. Παρακαλώ να μπείτε. Και για εσάς που είστε και του live, έτσι, τέτοια ώρα που έτσι και Champions League. Α, μπράβο, βάλετε 2 ευρώ να τα βγατήσετε. Και 10 και 20. Ό,τι αντέχει το πρωτοφόλι του καθενός. Στοίχημα.gr, λοιπόν. Λοιπόν, κάποιο καινούριο γκολ δεν υπάρχει σε σχέση με το διάλειμμα πριν, είπαμε. Η Ατλέτικο είναι σε 1-2, 2-1 είναι το Λίβερπουλ Paris Saint-Germain, 1-0 είναι το Γαλατά Σαράι Λοκομοτίβ. Έτσι, τα μάτς είναι σε εξέλιξη. Ωραία. 6 παιχνίδια είναι σε εξέλιξη τα παιχνίδια. Να δούμε πώς θα ολοκληρωθούν. Θα πάμε ρε φίλε στα του Άρη, θα μας πεις λίγο για την επόμενη μέρα. Στον απόϊχο. Στον απόϊχο. Στον απόϊχο. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Ρώταμε λίγο. Γιατί υπάρχει κάποιο είδους ειρωνία για τις φωτογραφίες οι οποίες ήταν και πολύ ωραίες μάλιστα. Δεν ξέρω, ειρωνεύονται κάτι παοξίδες, κακοί, δεν ξέρω τι δηλαδή, γίνεται. Τι λένε. Κάτι ότι δεν κατάλαβαν τι είναι το drone και κάτι τέτοια ρε φίλε. Το drone αρχικά και ναι. Να δώσουμε και συγχαρητήρια, ναι. Δεν τοποθετήθηκε από την BAE. Έτσι. Το drone χρησιμοποιήθηκε και το αξίζουν συγχαρητήρια από το φωτογραφικό πρακτορείο με το οποίο συνεργαζόμαστε και εμείς και το ΠΑΟΚ 24. Λοιπόν, από τον Βασίλη τον Βερβερίδη. Και ο ΠΑΟΚ. Okay. Ναι, και ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτή. Σωστό και αυτό, Νίκο. Λοιπόν, και ήταν όντως πολύ όμορφες εικόνες από ψηλά, από τον Κλειάνδης Βικελίδης. Αφού με πας στο κομμάτι αυτό, θα ξεκινήσω τον κόσμο. Λοιπόν, πολύ ωραία εικόνα και πάλι θα ξαναπώ εγώ. Τι έγινε ρε Βασίλη, πέθανε ο Κιτ, έσβησε. Μην πάει πίσω από βενζίνη. Λοιπόν, είναι μεγάλη υπόθεση να μαζεύει μια ομάδα δευτεριάτικα με το Λεβαδιακό 20.000 κόσμου. Mm-hmm. Έτσι, άσχετα που τώρα είναι ο Άρης και μιλάμε για τον Άρη, για οποιαδήποτε ομάδα θα ήταν μεγάλη υπόθεση. Με το Λεβαδιακό Δευτέρα απόγευμα 20.000 κόσμου. Μια πολύ όμορφη εικόνα. Το περιμέναμε βάσει και της κινητικότητας που υπήρχε στα εισιτήρια τις προηγούμενες ημέρες. Είναι αυτό που γράφω σήμερα δανειζόμενος τους στίχους από τη γιορτή που τραγούδησαν οι τρύπες το 1999. Ναι, ναι. Ο Άρης είναι από γιορτή σε γιορτή αυτή τη στιγμή.
Ναι, αλλά έχει περάσει και από πληγή σε πληγή, Νίκο Παπαδόπουλε. Διαβάζω κάπου εδώ. Ναι, ναι, διαβάζει κάπου εκεί. Ναι, ναι. Τα διαβάζεις, λοιπόν. Ναι, ναι, νομίζω ότι ανταποκρίνεται στην κατάσταση του Άρη και το τέριαξε έτσι. Είναι για τον Άρη που έχει επιστρέψει με τον ενθουσιασμό και αυτό το καινούριο που φτιάχνει. Λέ, ναι, να σου πω λίγο κάτι. Ξέρεις πόσο πολύ σας αγαπάω έτσι. Ναι. Το έχω δείξει, νομίζω. Ναι. Το έχω δείξει πολλές φορές. Ωραία. Καταλαβαίνω, έχοντας βρεθεί 4 χρόνια στα να μην πω τι, έτσι, ότι θες να χαρείς επιτέλους, θες να βασικά σε πρώτη φάση να ασχοληθείς, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το πολύ καινούριο, έτσι, έχει πλέον ξανά το ενδιαφέρον η ομάδα, έτσι, απλά το κομμάτι το οποίο λίγο εμένα όχι με ξενίζει ρε παιδί μου, το βλέπω απ' έξω, έχει να κάνει με το ότι οι τρεις νίκες ήρθαν με αντιπάλους οι οποίοι είναι... Για μένα έχουν άλλους στόχους από τον Άρη. Έτσι λέω εγώ. Με την ομάδα που έχει Άρης φέτος. Και εγώ θα σου πω. Και νομίζω ότι είναι και νορμάλ αποτελέσματα, ρε φίλε. Δηλαδή. Εγώ είπα κάτι μετά το μάτι με τη Λαμία. Mm-hmm. Θέλω να δω πόσες ομάδες θα περάσουν από τη Λαμία με την ίδια ευκολία που πέρασε ο Άρης. Εντάξει. Αυτό δεν έχει να κάνει, ρε φίλε, με κάτι. Άκουσε με, δεν σου λέω ότι είναι αντίπαλοι. Είναι αντίπαλοι χαμηλής δυναμικότητας. Αλλά. Δεν το λέω για κακό αυτό. Το λέω γιατί έτσι μου κάνει εντύπωση. Καταλαβαίνω πως το λες, απλά υπάρχει μια πολύ έτσι, βασική παράμετρος, θα την πω εγώ έτσι, ότι εσύ το πας περισσότερο στο κομμάτι του ενθουσιασμού. Τον ενθουσιασμό, κοίταξε, τον ενθουσιασμό το καταλαβαίνω, στη λογική ότι μια ομάδα που ήταν εκεί που ήταν βρέθηκε πολύ χαμηλά, ναι, για 4 χρόνια, όχι για ένα και δύο. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν κοιτάει τον αντίπαλο. Κοιτάει τον Άρη. Αυτή είναι η σωστή νοοτροπία. Συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ. Εσύ λες το 3 στα 3. Εγώ ναι, το 3 στα 3 στα δικά μου τα μάτια, ναι, του απ' έξω, ναι, μου φαίνεται φυσιολογικό. Ναι. Κάτσε και θυμίσου στο παρελθόν με τον Άρη και με τον ΠΑΟΚ. Πόσες φορές μπορεί να έχει γκελάρει με τέτοιες ομάδες. Ρε φίλε. Ναι, βρε, μπορεί να έχει γκελάρει. Οκ. Okay. Το να μην έχει. Εγώ θα δανειστώ. Και στο δικό μου το μυαλό, αν ο Άρης με Λαμία, Λάρισα και Λεβαδιακό, δηλαδή δύο εντός έδρας από αυτά τα τρία. Και ένα εκτός στη Λαμία, αν είχε. Δηλαδή, οι 9 βαθμοί μου φαίνονται πάρα πολύ φυσιολογικοί, αυτό σου λέω. Με βάση το ρόστερ που έχει κάνει φέτος. Έτσι. Με την ομάδα που έχει, με βάση που παίζει. Δεν σου είπα ότι, είναι, ότι ο Άρης έχει κάνει αγωνιστική υπέρβαση. Αυτό λέω. Τα νορμάλ αποτελέσματα είναι. Εγώ τον ενθουσιασμό το καταλαβαίνω. Okay. Εγώ θα δανειστώ φυσιολογικό μια τάκα το που είχε πει κάποτε πριν αρκετά χρόνια ο Μπάγεβιτς ως προπονητής του Ολυμπιακού. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Τάκι, το φάγαμε. Τάκι, το φάγαμε. Τάκι, περισσία, λοιπόν. Που είχε πει ότι τα πρωταθλήματα και οι στόχοι μιας ομάδας επίπεδο ας πούμε Άρη ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού ΑΕΚ δεν κρίνονται στα ντέρμπι, κρίνονται στα υπόλοιπα παιχνίδια. Για μένα, και το εννοώ. Καλά, οκ. Okay. Ναι, δεν σου λέω ότι αδιαφορώ για τα ντέρμπι, προς Θεού, έτσι. Εκεί είναι το πρεστίζ, εκεί είναι πολλά πράγματα. Στο έλεγε πέρσι μετά το Κομίνι αν κρίνονται στα ντέρμπι. Λοιπόν, ναι, πρόσεξε με μόνο. Άσε ρε τώρα. Ναι. Πήρε ο άλλος πέρσι 25 παιχνίδια. Και στο ένα δεν κατέβηκε και στο άλλο ακυρώθηκε τον γκολ. Δεν κρίνεται σαν ντέρμπι. Και πού κρίνεται? Σε αυτά τα παιχνίδια κρίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό το πού θα καταλήξει μια ομάδα στο τέλος της σεζόν. Εντάξει. Προτιμώ να πάρω όλα αυτά τα παιχνίδια με τους μικρούς θεωρητικά και να χάσω τα μισά ντέρμπι. Δεν έχω πρόβλημα. I'm okay with that. Προτιμάς δηλαδή, ας πούμε, λέω τώρα εγώ ένα παράδειγμα. Να είχε 1-1 με τη Λαμία, λέω ένα παράδειγμα, και να έρθει στο Τούμπα και να κερδίσει την άλλη εβδομάδα. Προτιμά τη Λαμία δηλαδή. Έχει το κύριο κύπελο. Είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό. Δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική με τα ντέρμπι, όπως επίσης δεν συμφωνώ ειδικά στο επίπεδο. Δεν σου λέω ότι θα πας και θα χάσει τον ντέρμπι. Όχι, ρε, όχι. Εγώ σου λέω ότι ειδικά στο επίπεδο που έχει να κάνει με το να κρίνονται πράγματα, κρίνονται στα ντέρμπι. Και πρόσεξε. Προφανώς και κρίνονται στα ντέρμπι. Ντέρμπι κρίνονται κάποια πράγματα. Ναι. Κάποιες φορές όμως δεν κρίνονται όλα. Εντάξει. Okay. Γιατί κάποια ομάδα μπορεί να πάρει τα ντέρμπι, αλλά να κάνει 5-6 γκέλες στα υπόλοιπα. Εγώ σου εξέφρασα την ένστασή μου, ναι, όσον αφορά το 3 στα 3 με τους συγκεκριμένους αντιπάλους. Δεν είναι κάτι αμάνα. Πες μου λίγο. Ναι. Τώρα ο Άρης με αυτήν την αγωνιστική που παίζει. Στα Γιάννη. Πας Γιάννη Άρης. Να ένα καλό παιχνίδι. Βέβαια τα Γιάννη στρίβουν. Ναι, δεν πρέπει να είναι. Ήταν μια πολύ σφιχτή ομάδα. Ναι. Είναι όμως Πετράξτε, δεν βρείτε την άκρη εκεί πέρα σίγουρα, αλλά... Τα Γιάννενα έχουν ένα ατού, έχουν βασικά δύο ατού σε σχέση με τον Άρη. Και με πολλές ομάδες Super League. Πρώτον, ότι έχουν ένα προπονητή εδώ και πολλά χρόνια. Φάτε βρείτε την άκρη του, αργά ή γρήγορα, ναι. Και έχουν και ένα ρόστερ
το οποίο έχει μια ομοιογένεια και μια συνοχή, γιατί περισσότερο γνωρίζει πολλά χρόνια. Δεν είναι, ρε φίλε, δεν νομίζω. Μου φαίνεται ότι η ποιότητά τη έχει πέσει σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Είναι όμως μια ομάδα που γνωρίζεται. Δηλαδή, και έχει καλή έδρα. Ναι, και έχει καλή έδρα. Ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα on the making, να σου το πω έτσι. On the making, ναι. Ναι, λοιπόν. Είναι μια ομάδα καινούργια. Ναι, φίλε, making of. Για πες, ναι. Κατάλαβες. Με ένα νέο προπονητή που έχει αυτή ακόμα τα θέματα για τζιάτη. Ο Άρης χθες ήταν μέτριος ως κακός κόντρα στο Λεβαδιακό. Ναι. Γιατί τα τούτου παιχνίδια. Μισό, δεν χαϊδεύουμε αυτιά, κύριοι. Όχι, δεν. Είμαστε εδώ πέρα πανηγυρτζίδες. 3-3 και τα λοιπά, είναι ωραία. 3-1 η Λίβερπουλ. Όχι, τι έπεσε, κάτω το Άρη. Κάτι πανηγυρίζουν αυτοί, γιατί. Σαν να τον προβόλησαν. Ο Τούχελ κάτι λέει, ή ο Τούχελ όπως είπε ο Σπίκερ. Το μας Τούχελ δεν μετράει. Τι πανηγυρίζουν, ρε παιδιά, πέναλτι που είναι, ρε. Άντε ρε κόσμο, δείξε μας τι έγινε. Άντε μπράβο. Το έδινε και κόκκινο. Α, ναι, και έβαλε τον κόλο Σαλάχ. Αλλά πρέπει να το ακύρωσε από ό,τι καταλαβαίνω. Πω. Με τις τάπες. Εκεί που πεθαίνεις. Πω. Τι να κάνει, ρε φίλε, με την τάπα ήρθα άλλο. Να ξέρω το ήθελε βέβαια. Ναι. Αλλά. Πω από το παλικάρι. Υπομονή, φίλε. Υπομονή και είμαστε να είναι. Μαζί σου. Πραγματικά. Είμαστε μαζί σου. Είναι τώρα μια φάση για όσους δεν το βλέπουν που τρέχει ο Στάρης να προλάβει με προβολή μπροστά από τον οδοφύλακα της Παρή, τον Αρεολά. Βρίσκει λίγο την μπάλα και έτσι όπως έχει σηκώσει το πόδι. Βρίσκει τις μπάλες. Έτσι όπως έχει σηκώσει το πόδι. Πέφτει η τάπα και όλο το πόδι. Εκεί που πονάει πάρα πολύ. Ναι, πραγματικά πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, και αυτό που έλεγα για τον Άρη. Ναι. Και με έκοψες. Ότι ναι, ωραία το 3-3, ο κόσμος κτλ. Αλλά έχει μεγαλύτερη αξία και να καταγράφεις τις αδυναμίες της ομάδας και εκεί που θέλει δουλειά όταν κερδίζει. Πού θέλει δουλειά, Νίκο, για πες. Γιατί όταν χάνει, όλοι κάνουν κριτική. Γιατί ο Άρης θες, είπαμε, ήταν μέτρος ως κακός. Γιατί τα δυνατά σημεία του παιχνιδιού του δεν τράβηξαν. Δηλαδή, ο Άρης είναι κάτι το οποίο το έδειξε σε μικρότερο βαθμό σαν πρώτα δύο παιχνίδια. Ήταν αργός. Mm-hmm. Ενώ είναι μια γρήγορη αργό σε ποιο κομμάτι, στο, ξέρω εγώ, στον άξονα, στο, ποιο, στο build-up ήταν αργό, σε τι. Στο build-up του. Ναι, στο build-up. Στην ανάπτυξη, έτσι, το μήνυμα ήκανε. Λοιπόν, στο επιθετικό transition. Ωραία. Έτσι, λοιπόν, ήταν αργός. Και νομίζω ότι σε αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η έλλειψη κίνησης από τους μεσοπιθετικούς του. Χωρίς την μπάλα, ήταν πολύ στατική. Ήταν αρκετά μακριά οι γραμμές σε μεγάλα διαστήματα του παιχνιδιού και ήταν χαρακτηριστικό ότι ο Γιουνές γυρνούσε μέχρι το κέντρο και πιο πίσω το κέντρο για να πάρει μπάλα, mm-hmm. γιατί δεν έπαιρνε μπάλα ο Τινίσιος. Και για μένα το πολύ βασικό ήταν, κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν ισχύει αυτό, εγώ στα δικά μάτια αυτό ήταν, ο Άρης δεν είχε στο παιχνίδι του την υπομονή που είχε στα πρώτα δύο παιχνίδια. Αυτή που τον χαρακτηρίζει, δηλαδή ότι κρατούσε την μπάλα. Με την μπάλα κάτω, περίμενε, κυκλοφορούσε, μέχρι να κάνει ο αντίπαλος το λάθος και να το ανοίξει το χώρο για να μπει στην περιοχή. Δεν το είχε αυτό ο Άρης, πλην 2-3 εξαιρέσεων στο πρώτο ημίχρονο χθες. Δεν ήταν καλή ομάδα. Το σημαντικό όμως είναι, για να σημειώνουμε και τα θετικά, ότι έστω και έτσι κέρδισε, ότι έστω και έτσι δεν δέχτηκε πάλι γκολ και εδώ μεγάλο μερίδιο, πέραν της αμυντικής λειτουργίας που και αυτή είχε κάποια θεματάκια χθες, έπαιξε ο Κουέστα, ο οποίος ήρθε με πολύ χαμηλούς τόνους, αλλά όσο χαμηλή ήταν η τόνη της άφηξής του το καλοκαίρι, αλλά τόσο εκοφαντική είναι η παρουσία του. Μ' αρέσουν αυτά. Μ' αρέσουν αυτά, ναι. Είναι η παρουσία του μέχρι στιγμής στις πρώτες τρεις αγωνιστικές. Mm-hmm. Γιατί ο συγκεκριμένος, για να το πω έτσι και πιο λαϊκά, αφού είδα το Μοσχοβίδι να την τρέχει κάποιος με το εκοφαντική, είναι λίγα 100. Είναι δηλαδή. Κάτσε εσύ, τρία παιχνίδια είναι, ρε. Κάτσε ρε, μέχρι στιγμή. Κάτσε να τον δει τα δύσκολα. Πώς θα τα πάει. Σε παιχνίδια μπορεί να περιμένει, να περιμένει εσύ που θα δεχτεί πίεση. Κάτσε. Λίρα 100 με 3 μάτς. Μέχρι στιγμή εξελίσσεται πολύ καλά. Οκ, okay, τα πηγαίνει καλά. Κρατάμε αυτό. Ωραία. Εντάξει. Και έχει κρύο αίμα. Ο συγκεκριμένος. Τον βλέπεις δηλαδή. Δεν. Με κοιτάζει.
Ετοιμάζω αφιέρωμα αύριο στο Λομπαουτάκι στο πρωί. Τι θέλει να δώσει πρόξο προς τα εκεί. Σήμερα το πας τώρα και κοφαντικό και εκείνο και το ένα και το άλλο. Με τίτλο Iceman. Λοιπόν, να σου πω κάτι, ξέρεις ότι η δουλειά μας... Iceman Τετάρτη, τι είσαι και λάθος, δηλαδή, ας το κράτο λίγο. Κράτο, μην έρθει κανένας Iceman Τετάρτη. Μια, δύο, τρία. Μην γράψει. Θα υπάρξουν και μέσα που δεν θα είναι καλό. Έτσι δεν το ξέρω. Και μπορεί να υπάρξουν και μέσα να βγάζει και τα out. Οκ, okay, δεν διαφωνώ. Αυτό κάνει μέχρι στιγμή σε αυτά τα τρία παιχνίδια τη ομάδα. Λοιπόν, είναι ρε παιδί μια εγγύηση μέχρι στιγμή. Για τον Άρη εξελίσσεται μια εγγύηση. Εγώ ρε Νίκο, σου μιλάμε το δείγμα των τριών πρώτων αγωνιστικών. Ναι, οκ. Okay. Κατάλαβε. Με αυτό μιλάμε πάντω δεδομένου. Okay. Εντάξει, γιατί έβγαλε και το πέναλ του Μαρκόφσκι χθε. Είναι, σου εμπνέει ο Κουέστα μέχρι στιγμή. Το Βαλισάλκι. Θα γίνει μετά το Βαλισάλκι. Μια σιγουριά. Με την παρουσία του στο τέρμα. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει. Σίγουρα. Αλλά δεν μπορείς να παραβλέψεις το γεγονός ότι μέχρι στιγμής βγάζει και τα out. Εντάξει. Έχει δεχθεί πίεση στα τρία παιχνίδια, ρε φίλε. Σε κάποια διαστήματα, ναι. Κοίτα, η πίεση του τερματοφύλακα δεν είναι μόνο στο τι φάση μπορεί να το δημιουργηθούν. Από εδώ ξεκίνησε τον γκολ. Κάτσε. Γιατί βλέπω το... Ναι. Λέει την πάρα καθαρά δεν υπάρχει. Και από τη Γιώμα ξεκίνησε τον γκολ, μάλιστα. 1-0 Σάρκε την Πόρτο με τον γκολ να το έχει βάλει ο Εμπολό, νομίζω. Αν πρόλαβα να δω καλά. Ναι, αυτός είναι. Ρε φίλε. Και πως πήγε να γλιστρήσει. Πέρασε το πλασέ, ήταν ό,τι να είναι ο άλλος πάνω στη γραμμή. Και οι δύο κοιτιένται, 1-0. Και 2-0 η Γαλατά. Μόλις. Η ουσία είναι ότι ο Άρης έκανε το 3-3. Έστω και με αυτή την εμφάνιση. Σίγουρα πρέπει να διορθώσει κάποια πράγματα. Σίγουρα πλέον ο Ερέρα με το Σιώβη να μπαίνει και αυτό στην ομάδα και περιμένοντας τον Μαύρε πρέπει να δει πώς θα διαφοροποιήσει τα πλάνα του κάπως για να χωρέσει ας το πούμε έτσι και το Σιώβη στην εντεκάδα, αν φυσικά το αξίζει βασικό να ζει, γιατί ο Ερέρα είναι ένας προβολής που προσπαθεί να είναι δίκαιος. Απλά χθες ο Άρης, για να το κλείσουμε για το χθεσινό παιχνίδι, δεν είχε το καθαρό μυαλό σε μεγάλα διαστήματα του παιχνιδιού, το οποίο επηρέασε και τον build-up, το οποίο είπε ο Νικολακόβιτς νωρίτερα από πίσω. Λοιπόν, και είναι πράγματα τα οποία ωραία πρέπει να διορθώσει. Το είπε και χθες, δεν τύχει ότι υπό την έμενη νικήσαμε, αλλά πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί από τους εαυτούς μας. Εντάξει, δεν θα βγει και θα πει ο ΕΡΕΡΑ ότι έχουμε πρόβλημα σε αυτό, εκτός να το ρωτήσεις. Εντάξει, όπως είχε ρωτηθεί μετά το μάτς με τη Λάρισα, ότι coach έχει ένα πρόβλημα. Την είχα κάνει εγώ κιόλας την ερώτηση. Υπήρχε ένα πρόβλημα με τον Άρη, υπάρχει ένα πρόβλημα με τον Άρη. Όταν πιέζεται ψηλά τον αντίπαλο, αποσυντονίζεται. Και δεν είναι καλό σε επιθετικό τραζίσιο. Λοιπόν, και είχε πει ότι θα δουλέψει με αυτό στη διακοπή. Ο Λεβαδεκός δεν τον πίεσε όπως η Λάρισα βέβαια. Θες, πάλι όμως είχε τα τσάφ του, είχε τα μικρολαθάκια του επιπόλαια. Έστω και έτσι όμως νίκησε. Τέλος πάντων, τώρα ακολουθεί ένα δύσκολο παιχνίδι στα Γιάννενα. Για μένα αυτό θα έλεγα ότι και με τον Αστέρα είναι περισσότερο σαν πρώτες δυνατές εξετάσεις για το πρωτάθλημα, αλλά και με τον ΠΑΣ είναι. Γιατί ξαναλέω. Εντάξει, είναι καλή έδρα, ο ΠΑΣ είναι καλή έδρα. Ο ΠΑΣ είναι μια ομάδα σχεδόν ίδια τα τελευταία χρόνια, με ένα προπονητή που έχει εδώ και αρκετά χρόνια, απέναντι σε ένα πολύ διαφορετικό. Απέναντι σε εντελώς αντίθετο. Δηλαδή, ένας Άρης καινούριος με νέο προπονητή. Υπάρχει αυτή η κλήρωση με τον ΠΑΟΚ στο κύπελλο την επόμενη εβδομάδα. Τον Άρη όμως προσπαθούν να κρατήσουν το μυαλό τους στο παιχνίδι του Σαββάτου. Καλά, θα περάσουμε, ωραία θα είναι. Και είναι και ζήτημα πλέον για τον Ερέρα, επειδή είναι τρία παιχνίδια μέσα σε 8 μέρες. Λοιπόν... Είναι, πας Γιάννενα, πάω και στα Τρίπολη στο Βικελίδης, μάλιστα. Κυριακή μετά. Είναι ζήτημα για τον Ερέρα τώρα, θα κληθεί για πρώτη φορά να διαχειριστεί το βάθος του πάγκου που διαθέτει. Γιατί απέκτησε με τις τελευταίες κινήσεις βάθος στον πάγκο ο Ερέρα. Πώς θα διαμορφώσει τα πλάνα του. Ρωτήσεων δεν θα γίνει το Σάββατο νομίζω. Δύσκολα. Μπορεί να έχουμε αλλαγές. Είναι νωρίς ακόμα να μιλήσουμε γι' αυτό. Τι αλλαγές να γίνουμε τώρα, εντάξει. Γιατί... Ένα μάτς την εβδομάδα. Άρης αργά πήγε σε να κρατήσει παίχτες για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Εγώ... Έχεις δει κανένα που να... Βλέποντας τα παιχνίδια και ζώντας και την εβδομάδα προετοιμασία ότι κάποιος έχει λίγο σκάσει, είναι λίγο στα κόκκινα. Χθες έδειξε να χρειάζεται ένα σωματίγια που δεν είναι καλό. Okay. Εκεί δηλαδή, χωρίς ο Ράγκα να έχει δείξει ακόμα κάτι, γιατί αύριο στις 6 ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδας. Σήμερα έγινε ένα φιλικό προπονητικό χαρακτήρα με τον ΠΑΟ Κουφαλίων. Στο ρίσιο 6-1 και ανεπίσημο τεβούτο του Μαύρε. Λοιπόν, μικρή σημασία σε αυτό. Επειδή αύριο ξεκινάει η προετοιμασία,
Εγώ, για μένα ένα πιθανό σενάριο είναι να δούμε τον Ματί για να μείνει εκτός εντεκάδας και τον Σιώπη να μπαίνει μαζί με τον Μπάσα. Εκεί βέβαια υπάρχει το θέμα ότι ο Άρης θα παίζει με δύο ανασταλτικούς μέσους, δηλαδή με δύο κόφτες. Και θα λείπει δημιουργικός χαφ. Αλλά είναι το θέμα τι ομάδα έχεις απέναντί σου και πώς θα διαχειριστεί το παιχνίδι ο Ερέρα. Θα δούμε σε επόμενες ημέρες. Για μένα ένα πιθανό σενάριο είναι ο Ερέρα να κάνει rotation στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης. Δηλαδή να βασιστεί σε ένα συγκεκριμένο κορμό για τα παιχνίδια με Παζιάννα και ΠΑΟΚ και μετά με την Τρίπολη να ξεκουράσει κάποιους παίχτες. Θα περιμένουμε και θα το δούμε αυτό τώρα πώς θα πάει. Αύριο είπαμε ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδας. Θα δούμε τι γίνεται και με τον Βαλεριάνο, ο οποίος έμεινε εκτός από το παιχνίδι το χθεσινό. Ανάλογα με την παρουσία του στην αυριανή προπόνηση θα φανεί και κατά πόσο θα είναι και διαθέσιμος για το μάτς του Σαββάτου. Μάλιστα. Και αύριο στις 2 η ώρα στην μπουτίκ της ΠΑΕ, στο Κλάνς Μικελίδης, θα γίνει μια media day με τις δηλώσεις από τον Χουλιάν Κουέστα. Τον Άισμαν δηλαδή. Τον Άισμαν. Μάλιστα. Λοιπόν, για όσους δεν καταλαβαίνετε ποιο λέμε, μπορείτε να δείτε το... πώς το λέγα, το Top Gun. Καταλάβετε ποιος είναι ο τροδοφλέκας του Άισμαν. Υπάρχει και ταινία βέβαια. Ο Άισμαν νομίζω ότι ήταν και φιγούρα... Ήταν δολοφόνος, κάτι ήταν. Μην τα μπερδεύεις τώρα, αυτός είναι ο Snowman. Όχι, η τελευταία. Ήταν και ένας... Ο Άισμαν ήταν και φιγούρα, πόσους λένε ρε εσύ ρεμπίλι, όχι Fantastic Four. Δηλαδή Mutants και αυτοί πόσους λέγανε μωρέ. Με το Wolverine και με αυτούς. Οι X-Men, ένα μπράβο. Κάτι ένας X-Men είναι και ο Άισμαν, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν... Εδώ λέει ένας φίλος. Ναι, με κράζει, με κράζει. Νίκο λέει, πες, λέει, πες δίπλα, έτσι, μπράβο, ναι. Ότι μπορεί αντίπαλοι μας να μην ήταν πολύ μεγάλοι, αλλά θυμίσαι το ότι πέρυσι η ομάδα του έφερε χήμη από όλα Σμύρνης, Λάρισα και Κομπότη και ουσιαστικά έτσι οι γκέλες του έριξαν τον τίτλο. Σε άλλη κατάσταση όμως. Καλό! Συμφωνώ. Δεν τους έριξαν αυτές οι γκέλες τον τίτλο. Άλλοι τους έριξαν τον τίτλο. Μην το πηγαίνουμε όπου θέλουμε. Εγώ συμφωνώ, αλλά τότε που δεν τους κέρδισε αυτό ήταν σε μια εντελώς άλλη φάση από αυτή που ήταν όταν διεκδικούσε τον τίτλο. Όταν έπαιζε εκείνα τα παιχνίδια δεν διεκδικούσε τίτλο σίγουρα. Όταν διεκδίκησε τον τίτλο, άλλα πράγματα τον πήρε τον τίτλο. Δεν τον πήρε ούτε το Χ με τον Απόλλωνα Σμύρνης, ούτε με τον Λεβαδιακό. Στο τέλος όμως το ταμείο μετράνε, φίλοι. Στο τέλος το ταμείο μετράνε, οκ. Okay. Ας παίζανε και άλλοι δύο που ήταν να παίξουν και να κάναμε έτσι ταμείο. Ωραία, για να πούμε ότι κάναμε ταμείο. Λοιπόν. Τέλος πάντων, δεν ανοίγουμε για την άλλη Τετάρτη, θα πάω τον πάγιο. Okay. πάμε στο διάλειμμα. Μαζί μας φυσικά είναι έτσι η Στίχημαν. Με live στίχημα και στα παιχνίδια του Champions League που είναι σε εξέλιξη. Στη Στίχημαν μπορείτε να στοιχηματίσετε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τις καλύτερες αποδόσεις, μια μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα, πόσο μάλλον στο Champions League που καταλαβαίνω ότι οι επιλογές είναι ακόμη περισσότερες σε κάθε παιχνίδι. 0-0 είναι το Brest Dortmund, δεν έχει αλλάξει κάτι εκεί, στο 72. 1-2 από το ημίχρονο και το Μονακό Ατλέτικο. Το Liverpool Paris Saint-Germain έχει μείνει στο 2-1 από το πρώτο ημίχρονο. 0-0 και το Ερυθρό Αστέρας Νάπολη. Για την Γαλατά είπαμε το δεύτερο γκολ για τους Τούρκους. 2-0 τη Λοκομοτίβ Μόσχας με εκτέλεση φάουλ. Ο Ντέρτι Γιόκ στο 67 έκανε το 2-0 για τη Γαλατά. 1-0 είναι το Σάλκε Πόρτο με τον γκολ του Εμπολό. Στο 71 αυτό το παιχνίδι ο Εμπολό σκόραρε στο 64. Με θυμίζουμε ότι η Πόρτο έχασε πέναλτι στο 13. Το εκτέλεσε ο Τέγιος, το έβγαλε ο Φέρμαν. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μισάωρο. Γκολ για την Πόρτο. 1-1 την Σάλκε. Λοιπόν, πώς λέγεται η έδρα της Σάλκε. Κόλλησε το. Βέλτιν Σαρίνα. Βέλτιν Σαρίνα, μάλιστα. 1-1 λοιπόν η ομάδα του Σιρ δου Κουζιθάν. Λοιπόν, Γαλατά, Λοκομοτίβ. 2-0. Ερυθρός Αστέρας. Τσιβέρνα Σβέζντα. Ισοφάρισε ο Ταβίνιο με πέναλτι. Σου λέει δεν το έβαλε το πρώτο, άλλο το βάλουμε εμείς. Λίβερπουλ Παρί Σεζερμέν 2-1. Παραμένει το προβάδισμα για τους Reds. Λοιπόν, Μονακό Ατλέτικο παραμένει το 1-2. Μπρίζ Ντορούσια. Μπορούσια 0-0. Δηλαδή δεν κουνιέται φίλο στο Βέλγιο. Και Σάλκε και Πόρτο 1-1. Πριν από λίγο σοφάρισαν οι Πορτογάλοι. Λοιπόν, είπαμε για ΠΑΟΚ. Είπαμε για Άρη. Ήρθε η ώρα του Νίκο Μοσκοβίτη να μας μιλήσει για μπάσκετ. Γιατί είδε ΠΑΟΚ σήμερα. Σπάσε αυτά, ρε. Έχεις πάρει χαμπάρι τι γίνεται πάλι με τον Αντετοκούνμπο και τον Βασιλακόπουλο. Έχεις δει. Είδα μια ανάρτηση του. Ποιος έγραψε για τον Βασιλακόπουλο. Ένας γνωστός ότι δεν αφήνει τίποτα ο Γιάννης στο ελληνικό μπάσκετ.
Ποιος το έγραψε? Λοιπόν. Τι έχει γίνει? Ο... Να πάρουμε σωρά από την αρχή. Ο πρόεδρος ΣΕΟΚ μιλώντας σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Ωραία. Χθες. Είπε. Σε ποιο. Δεν έχει σημασία. Είπε ότι ρε παιδί μου τον Γιάννη και γενικότερα το κουμάντο στο ελληνικό μπάσκετ το κάνουν κάποιοι ατζέντιδες και ότι τέλος πάντων να μας πει ο Γιάννης τι έγινε και δεν ήταν με την ομάδα και όλα αυτά. Και βγαίνει λοιπόν σήμερα ο ατζέντης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Γιώργος Πάνου, ο οποίος μιλώντας σε ένα διεθνικό σταθμό της Αθήνας, ωραία, λέει σε κάποια φάση, το λέει ο ατζέντης του, έτσι, προδιετίας διαζώσης δεν τράπηκε να αποκαλέσει τον Γιάννη και τον Θανάση αρκούδες με χαλκά και χαλινάρι. Ήταν μια προσωπική συνάντηση στην Ομοσπονδία, μας κάλεσε, πήγαμε ένα ωραίο πρωινό. Επειδή ο Γιάννης και τα αδέρφια του θέλουν να κάνουν κάποια πράγματα για τον κόσμο που δεν έχει προλάβει να τον ζήσει από κοντά και στέλνουν τα προσωπικά τους μηνύματα απέναντι σε κάθε είδους κοινωνικό αποκλεισμό. Ακόμα και σε αυτές τις ενέργειες που εκπροσωπούν τα παιδιά 100%, κατάφερε να τον προσβάλλει ως άνθρωπο, λέγοντας ότι άλλοι αποφασίζουν για αυτόν και τον περιφέρουν ως αρκούδα με χαλκά και χαλινάρι. Έτσι τον παρομοίασε μπροστά του. Εκείνο το ωραίο πρωινό ο Γιάννης αποφάσισε να σιωπήσει μέχρι και σήμερα, σεβόμενος την ηλικία και τη θέση του Προέδρου και απλά αποχωρήσαμε. Όταν γίνεται κάτι τέτοιο, αμέσως γίνεται λεπτό ότι δεν μπορεί να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ δύο ανθρώπων με τόσο διαφορετικές αίσθησης πραγμάτων. Εξού και ο λόγος που αποφάσισε μόνο στο 18, το 17 την καταδική του απόφαση να ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχει στο Ευρωμπάσκετ λόγω του προβλήματος στο γόνατό του. Μάλιστα. Είναι δηλώσεις του ατζέντη του. Πάντα το κούμπα αυτές. Υπάρχει φυσικά απάντηση, εννοείται. Εννοείται ότι υπάρχει απάντηση από τον πρόεδρο της ΕΟΚ με δηλώσεις του στο SDNA. Ωραία. Στις οποίες φυσικά διαψεύδει οτιδήποτε τέτοιο, ότι έχει υποθεί. Λέει ότι θα κινηθεί και νομικά για αυτά που υπόθηκαν. Και λέει, ρε παιδί μου, ότι ουσιαστικά εγώ θα πω κάτι τέτοιο που εγώ, εννοείται εσύ ποιος άλλος, έτρεξα όλη τη διαδικασία για να γίνει Έλληνας και όλα αυτά. Είναι σκηνικό που γίνεται από χθες. Ωραία. Η εθνική ομάδα στο μπάσκετ, ταπεινή μου άποψη, έχει πετύχει κάτι πολύ σημαντικό, τηρουμένο των αναλογιών, δηλαδή το ότι τις λείπανε όλοι, ότι ήταν ψιλοδιαλυμένοι μετά τα περσινά στο Ευρωμπάσκετ, κατάφερε τώρα Σεπτέμβρη μήνα, ενώ πέρσι ήταν ψιλοδιαλυμένη την ίδια εποχή, να έχει εξασφαλίσει ήδη την παρουσία του στο Μοντομπάσκετ και από εκεί και μετά ακολουθεί όλο αυτό το πράγμα που ακολουθεί. Όταν υπάρχει μια επιτυχία, εννοείται ότι ο πρόεδρος είναι λαλίστατος. Πάντα. Έτσι. Στο μεταξύ ο πρόεδρος επειδή. Και επειδή και φαίνεται σε αυτόν, έτσι. Ναι, όταν μιλάει. Έχουν περάσει και τα χρόνια λίγο παραπάνω. Ναι. Δεν είναι για να μιλάει. Δεν τα επεξεργάζεται. Λέω εγώ. 2-2 η Παρίσι, ισοφαρίζει με τον Εμπαπέ. Στο 83. Μάλιστα. Λέω λοιπόν ότι. Μόλις βγαίνει, μόλις έχετε μια επιτυχία. Οπ, να το ο πρόεδρος. Πέρσι που έγινε ό,τι έγινε και με τον Αντετοκούνμπο και με την αποτυχία στο Ευρωμπάσκετ. Πουθενά όλοι. Λοιπόν, επίσης. Θα συνεχίσω να το λέω και το πιστεύω και θα το ξαναπώ. Δεν μας αξίζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε όλα τα επίπεδα. Δεν μας αξίζει. Εγώ αν ήμουν Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είχα, πώς το λένε, συχτηρίσει χίλιες φορές που πήρα ελληνικό διαβατήριο και ελληνική ηθαγένεια και δεν πήρα ένα ισπανικό διαβατήριο ησυχά στο κεφάλι μου. Έτσι, και να παίζω και στην εθνική και κανένας να μην ποτεί, ζαλίζει. Ωραία. Και νομίζω ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι. Είναι πολύ μεγάλος για αυτήν την ΕΟΚ και την εθνική ομάδα. Δεν είναι μέγεθος που μπορεί να διαχειριστεί αυτή η ΕΟΚ των ανθρώπων των 85 ετών οι περισσότεροι, πάνω από 70 και όλα αυτά. Ωραία. Δεν ξέρω αν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει το κούμπο και το μπάσκετ. Αμφιβάλλω πολύ. Και όχι τι σημαίνει για το ελληνικό μπάσκετ, τι σημαίνει γενικά για το μπάσκετ. Ωραία, το κούμπο. Και γίνεται αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται, το οποίο είναι μια γελιότητα και μισή. Δεν αλλάζει αυτό το σκηνικό. Δεν ξέρω όταν λέγω τέτοια πράγματα πώς του χρόνου τέτοια εποχή ο Γιάννης θα είναι με την ομάδα στην Κίνα. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά θα πρέπει να είναι. Θα πρέπει να είναι. Είναι η μεγαλύτερη βιτρίνα των εθνικών ομάδων από τον μπάσκετ. Θα πρέπει να είναι. Πώς να είναι με αυτό το σκηνικό. Και επίσης, είναι τόσο πνιγμένο το μπάσκετ και τόσο, ρε παιδί μου,
πώς να σου πω, τόσο δεν έχει ανθρώπους που δεν υπάρχει ένα team 5-10 ανθρώπων να πούνε εσύ να το πάρουμε εμείς αυτό το πράγμα και να το τρέξουμε. Δεν γίνεται πια. Περάσαν 40 χρόνια ήδη και οι ίδιοι. Εκτίθενται κάθε φορά όταν μιλάνε. Ειλικρινά δεν υπάρχει. Αυτή είναι η απορία με εμένα. Κάθε φορά που βγαίνει και μιλάει επίσημα. Κάτσε ελληνικό εκλογή είναι όπου δεν γίνονται. Γίνονται. Βγαίνει κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Βγαίνει, ναι. Δεν βρίσκεται ένα χριστιανό δηλαδή κάθε χρόνο να μπει μια χρονιά. Δεν υπάρχει ένα σχήμα ανθρώπων, κανονικών. Κανονικών ανθρώπων που μπορεί να μιλήσει και να κάνει μια κουβέντα. Και να συνεννοηθεί. Α πούμε, Κατερίνα, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό. Πρέπει να βγουν παίχτες, πρώην παίχτες, προσωπικότητες του ελληνικού μπάσκετ. Δηλαδή, ο Θοδωρής ο Παλουκάς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να μπλέξει. Αυτό. Δηλαδή. Δεν είναι. Ο Δημήτρης ο Διαμαντής. Με το μυαλό. Ο Διαμαντής δεν είναι και τόσο πολύ. Δεν το έχει και τόσο. Ο Παπαλουκάς. Ωραία, ο Παπαλουκάς. Ξέρω εγώ ποιο άλλο. Ο Κακιούζης. Ναι. Ο Ντικούδης. Ναι, τέτοια παιδιά. Ναι. Ο Λάζαρος, ο Παπαδόπουλος. Ναι, ναι, ναι. Ναι, έχει πάει αλλού ο Λάζος, οκ. Okay. Αλλά σου λέω τη λογική. Γιατί ειλικρινά κάθε φορά που μιλάει εκτίθεται και πλέον επειδή έχει ξεφύγει η κατάσταση. Δηλαδή τα βάζει κόντρα με ποιον, με τον Γιάννη. Είναι φοβερά και φυσικά ενισχύουν αυτά που λέει ο Ατζέστο το κούμπο. Καταλαβαίνουμε ότι το θέμα είναι πολύ πιο σύνθετο από αυτό που νομίζουμε. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τα αναφέρω γιατί πραγματικά έχει τις τελευταίες 2-3 μέρες. Φάουλ για τη Λίβερπουλ. Ο αγαπημένος μπασκετικός μικρόκοσμος Νίκο Παπαδόπουλο ασχολείται με αυτό. Γιατί εντάξει, μικρόκοσμος είναι. Τι να κάνουμε για να το κάνει Λίβερπουλ το ρεδίο. Για να δούμε λοιπόν. Πάμε στο Άνφιλντ, πάμε στον Νίκο Παπαδόπουλο. Έλα, Νίκο. Λοιπόν, εδώ στο Άνφιλντ, Νίκο Μοσκοβίτη, στο 86 μπαίνουμε. Στο 87 τώρα φάουλ για την ομάδα του Γιούργεν Κλοπ σε πολύ καλή θέση. Λοιπόν, όρθιο το Άνφιλντ. Στείνει το τείχος ο Τσαχίρ, ο Αριολά και αυτό. Δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του. Ο Άρνολντ με τον Μίλνερ και τον Κέντερσον πάνω λοιπόν την μπάλα. Ο Κλοπ δίνει τις τελευταίες οδηγίες. Περιμένουν οι οπαδοί της Λίβερπουλ ανυπόμονοι. Στο κοπ. Ο Λάιτ με κατ' οφάουλ. Ο Άρνολντ το παίρνει λίγο έξω από το δοκάρι του Αρεολά. Καλή στιγμή. Νομίζω βρήκε λίγο τους γηπεδούχους. Βρήκε λίγο τείχος νομίζω. Ο άλλος γιατί έσκυβε από κάτω, ρε. Άιντε. Α, για να μην πάει σιρτά. Το είδες. Είχε το τείχος. Και είχε έναν τύπο που ήταν σκυμμένος πίσω από το τοίχο. Και κόρνερ τελικά για την Λίβερπουλ. Για να μην πάει τέτοιο. Ο Σακίρι. Ο Σακίρι. Λοιπόν. Βορειοελβετός. Ωραία, κάτι που κάνει εκεί πέρα από τους Γάλλους. Τρελής γίνεται. Θύρα 4 το κάνανε. Αυτή είναι πολύ μεσογειακός λαός στο ποδόσφαιρο. Αν και είναι πολύ ψηλά. Ναι. Και σε λέει τώρα αντεπίθεση 2-3 η Παρία. Άιντε. Μπα, δεν νομίζω. Όπα, κάτσε, κρατάει. Αργή όμως πολύ, η μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, καλή, η Παρή μπροστά, σε αξιοποιεί άμυνα της Λίβερπουλ. Για να δούμε η Παρή, επικίνδυνο πάνω στο... Σε ποιον φρίξωνε... Δεν ξέρω. Πολύ άρεσε αυτό το παλίκαρος εδώ πέρα, Ρενικό. Τι έκανε τόση ώρα. Στο Φαντάικ. Ναι, δεν πρόλαβα να δω. Τέλος πάντων. Παραμένει το 2-2. Λοιπόν, αυτό στο πασχετικό κομμάτι, το ένα είναι αυτό που δεν είναι γινόταν να το αφήσουμε έτσι ασχολίαστο. Τώρα εντάξει, στα των φιλικών έχει θέμα άρεσε με τον Λάκη Τζόνς, φίλε. Για το παιχνίδι της Πέμπτης. Πέμπτη Σάββατο παίζει. Πέμπτη Σάββατο. Μεγάλη επιτυχία. Και Λάκη δεν θα παίξει δηλαδή. Στον Αχίλη ουτένοντα. Ναι, αρχικά υπήρχε φόβος, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν είναι κάτι το σοβαρό. Το σοβαρό τέλος πάντων. Δεν είναι κάτι που να τον αφήσει έξω, ξέρω εγώ, ένα μήνα, λέω ένα παράδειγμα. Όχι, 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 όχι. Ναι, αλλά αν δεν παίξει Σάββατο. Πώς το λένε, Πέμπτη Σάββατο. Σκόρα τα πράγματα. Πρώτα στο παλέν το παιχνίδι, ε. Όχι, εκεί. Από τα στιφλίδα, αύριο σωστά. Το πρωί ο Άρης αναφορεί. Υπάρχουν απεσταλμένοι συνάδελφοι. Θα υπάρχουν απεσταλμένοι. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Τώρα σήμερα κοίταξε τα παιχνίδια που γίνανε για το σημείο μου οροσκόπου. Ο Πάοκ νίκησε το κολοσσό Ρόδου 75-89. Καλή εικόνα κατά διαστήματα για την ομάδα του Παπαθεοδόρου. Εντάξει, έχει κάποιε στιγμέ ο Πάοκ, επειδή πλέον υπάρχει μια εικόνα 6 αγώνων. Έχει κάποιες στιγμές που αυτό που λέμε το γεμάτο του ρόστερ, οι αρκετά ποιοτικές επιλογές που έχει, βγαίνουν. Και εγώ νομίζω ότι ειδικά στην αρχή, μέχρι να βρεθεί χημεία, να βρεθούν σχήματα, να βρεθούν τέλος πάντων ποιοι ταιριάζουν με ποιους, νομίζω ότι ο Χάτσερ, ο Γκος και ο Μαργαρίτης που ήταν τρεις ας πούμε πρωταγωνιστές σήμερα, μπορούν να καθαρίσουν μάτς για τον ΠΑΟΚ στην αρχή. Έτσι, και γι' αυτό είναι κιόλας. Δηλαδή, ο Μαργαρίτης ήρθε μετά από 10 μέρες απουσίας με την εθνική ομάδα, έκανε χθες με προπόνηση και σήμερα έπαιξε. Και όσο ήταν στο παρκέ, λάθος την επίθεση δεν έκανε. Και λάθος δεν εννοώ να κάνει λάθος πάσα, ενώ να κάνει λάθος επιλογή. Όταν τελειώσει τη φάση, τελείωνε. Όταν να πασάρει στον ελεύθερο, την πάσαρε.
Σωστή, σωστό σημείο ήταν πάντα. Έτσι, ο Χάζαρντ ήταν εύστοχο σήμερα, έβαλε 18 πόντους με τον γνωστό τρόπο. Ένα παίκτη που μπορεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του πάρα πολύ καλά και για τους συμπαίκτες του αρκετές φορές. Ο Γκος τα ίδια. Νομίζω ότι ειδικά στην αρχή αυτοί οι τρεις θα είναι και όλη τη χρονιά. Ένα παραπάνω στην αρχή γιατί εντάξει, τα καινούργια πρόσωπα σίγουρα θέλουν λίγο παραπάνω χρόνο και σίγουρα τέλος πάντων μπορεί να χρειαστούν και κάποια μάτς μέσα από τα μάτς να βρουν ρυθμό και ο καθένας το ρόλο του. Αυτοί οι τρεις νομίζω ότι ούτε χρόνο χρειάζονται και το μόνο που χρειάζονται είναι υγιείς αυτό, τίποτα άλλο. 75-89 λοιπόν νίκησε τον Κολοσσό, θα παίξει αύριο με τον Προμηθέα το απόγευμα στις 7, Προμηθέας που νίκησε το Ρέθινο με 71-79. Μπορώ να πω ότι έκανε καμιά φοβερή εμφάνιση. Απλά σε κάποια φάση από τα. Στη τρίτη περίοδο γκάζωσε πολύ. Και όταν λέω γκάζωσε, δηλαδή είχε ένα διάστημα 7-8 λεπτών που έβαζε τρίποντα, έπαιζε άμυνες, έτρεχε και ξέφυγε. Πέναλτι για την Γαλατά. Να βγήκε το over. Για όσου το έχουν παίξει, βγαίνει το over και στο Κωνσταντινούπολη. 3-0 η Γαλατά τη Λοκομοτίβ. Το σημαντικό για τον ΠΑΟ, κρίνοντας τα μπασκετικά, είναι ότι. Έχει επιστροφές, μένει μόνο Αθηναίου πλέον, αν δεν έχει κάποιο καινούργιο πρόβλημα η ομάδα. Ο οποίος Αθηναίου λογικά μέσα στην εβδομάδα θα μπει στις προπονήσεις και το πιθανότερο να ακολουθήσει την αποστολή που θα πάει στην Κωνσταντινούπολη το Σαββατοκύριακο. Δύο μάτς με την Μπαχτσέ σε χείρι του Στέφανου Δέδα θα είναι το πιθανότερο να είναι εκεί ο Αθηναίου, γιατί είναι ο μοναδικός που δεν έχουμε δει ακόμα. Γιατί ο Αθηναίου έχει ένα θέμα στη ΓΑΜΠΑ από πέρσι, γιατί δεν ξεκουράστηκε ποτέ. Το κουβαλάει από πέρσι 3-2 λίγο από την κολάρα. 3-2 έβαλε, με το Φιρμίνιο. Πόπο κολάρα. Στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων. Πόπο κολάρα ο παλίκαρο. Έξαλλο ο κλοπ. Ο Σαλάχ πετάει το παγούρι του κάτω. Πλάγιο δίχτυ, ε. Αλήτικο. Βραζιλιάνικο. 3-2 λοιπόν το Λίβερπουλ την πάρει. Μάλιστα. Για δείξαμε τώρα πώ μπήκε ξανά. Γιατί δεν το είδαμε όλο. Ήταν από κόκκινο του Σακύρι. Η Λίβερπουλ έχασε προσωπικά την μπάλα, την έκλεψε έξω από την περιοχή, βγήκε η μπάλα στον Φιρμίνιο και από πλάγια θέση ο Κιμπεμπέ. Λοιπόν, έκανε το 3-2 γκολάρα. Τώρα που φτιάξει και το μαλλί, κάτι κάνει. Ποιο την έκανε εδώ την εξυπνάδα, ο Εμπαπέ ήταν, ε. Μπράβο. Την παλιά. Δε. Τσακ, τρίπλα. Πάρα πολύ δύσκολο γκολ. Πάρα πολύ δύσκολο γκολ. Και νομίζω ότι την αιστεία δεν την έχει δει, φίλε. Όχι, δεν την έχει δει την αιστεία. Έχει στείλει με δυνατό πλασέ στο πλάγιο δίχτυ και δεν έχει σηκώσει το κεφάλι να δει την αιστεία. Τελευταίο σφίγγμα στο Λουί Ντε. Ένα-δύο. Ο Ντιέγκο Σιμεώνε πέρασε μια σκουριασμένη πόρτα στο γήπεδο. Όντω. Γιατί... Ναι, ήταν πολύ. Δεν είναι στον πάγκο, είναι τιμωρημένο. Είναι ο παλίκαρο ο Μπούργκο στον πάγκο. Ο Μπούργκο στο ακουστικό. Ναι. Λοιπόν. Έχουμε τελικό Μονακό Ατλέτικο 1-2. Έχει με ανατροπή για του Μαδριλένου. Γαλατά, Λοκομοτίβ 3-0, είπαμε τελικό και εκεί. Καθυστερήσεις παίζουμε στο Βελιγράδι, Τσιβέρνα Σβέζντα, Νάπολη 0-0, Λίβερπουλ, Παρί Σεν Ζερμέν 3-2, Σάλκε Πόρτο 1-1, μου φύγε το μάτι τη Ντόρτμουντ που κέρδισε 0-1. Τελικό είναι εκεί. Νομίζω είναι τελικό, μου φύγε από τα live. Ουσιαστικά η μοναδική έκπληξη είναι το Ερυθρό Αστέρας Νάπολη 0-0. Ναι. Στα άλλα όλα αποτελέσματα πάνω κάτω. Νορμάλ. Δεν έχει καμιά άλλη μεγάλη έκπληξη, ας πούμε. Ναι. Αν και δεν έχει λήξει ο Ερυθρός Αστέρας ακόμα, που το έχω εγώ εδώ, δεν ξέρω αν το έχει εκεί. Όχι, ακόμα παίζει. Πέμπτο λεπτό καθυστερήσεων. Παίζει ακόμα τώρα ένα πλάγιο που κάνει Πόρτο 4 λεπτό. Ωραία. Είναι πολλά κεφάλια στο κάρουν εκεί. Τι γίνεται. Λοιπόν, φεύγει η φάση. Μάλλον για ένα-ένα πάει το Σάλκε Πόρτο. Πέρασε αυτή η προσπάθεια τη Πόρτο να. Ο Νάλντο παίζει ακόμα εκεί, στη Σάλκε. Ο Νάλντο. Λοιπόν. Ναι, έχει τελικό και για τη Μονακό και την Ντόρτμουντ. Το απόγευμα, γιατί είπαμε ότι ο Champions League αλλάζει, παιδιά, για όσοι δεν το καταλάβετε σήμερα. Δεν αρέσει καθόλου. Έτσι πώς το κάνουμε. Που δεν είναι όλα μαζί. Εντάξει, φίλε. Περισσότερε ώρε, περισσότερο προϊόν. 1-1 και το Σάλ και Πόρτο, λοιπόν, είναι τελικό. Περισσότερο προϊόν, ρε φίλε, να πουλήσει. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, 0-0, βλέπω και το Ερυθρό Αστέρα Νάπολη, τελικό και εκεί. Μάλιστα. Οπότε τα σημερινά αποτελέσματα. Μπαρσελόνα Eindhoven στο παιχνίδι που ξεκίνησε 8-5. 4-0. Με τον Μέση να έχει χατρίκ στο 31, στο 77 και στο 87. Ο Ντεμπελέ, εντάξει, 1-0 μέχρι το 74 ήταν, έτσι. Ο Ντεμπελέ στο 74 έκανε το 2-0, ο Μέση στο 77 το 3-0 και ο ίδιος στο 87 το 4-0. Ο Μέση, ο οποίος κάπου είδα ότι έχει τα γκολ που έχει πετύχει στο Champions League είναι περισσότερα από αυτά της City και της Eindhoven μαζί. Η Ίντερ 2-1 Tottenham.
Παιχνίδι που η Ίντερ έκανε μεγάλη ανατροπή στο τέλος. Προηγήθηκε τότε με τον γκολ του Έριξεν. Στο τέλος πάμε λίγο καλό μου τώρα. Βάλε λίγο Δευτέρα. Μη κολλάς. Πάμε λίγο. Μπα, δεν βάζει Δευτέρα εδώ πέρα. Σφίξαμε. Τι θες. Θέλω λίγο να δούμε και τα γκολ, ρε φίλε, και πότε μπήκανε και η ημίχρονα και όλα. Ο λαός περιμένει, ρε φίλε, να ενημερωθεί. Από όλα του Champions League. Κάτσε. Γι' αυτό υπάρχει το κινητό, Νίκο. Και είναι μια λύση καλή για τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, περίμενε. Είπαμε θες, Ίντερ τότε να προηγήθηκε τώρα με τον Έριξεν. Είπαμε. Λοιπόν, στο 53 σοφάρισε με τον Ικάρντι η Ίντερ στο 86 και με τον Βεσίνο ναι. Στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων από ασίστ του Ντεφράι. Πήρε την νίκη με ανατροπή 2-1. Είπε τα γκολ σου Βαρκελόνη Αϊντχόφεν. Τα είπα, κάτσε τα έχω μπροστά μου τώρα ξανά. Ωραία. Λοιπόν, στον Μπρις Ντόρτμουντ τον γκολ το έβαλε ο Πούλησης στο 85. Παιχνίδι που πήγαινε για 0-0, αλλά μπήκε ο Αμερικανός Πούλησης στο 69 και στο 85 έκανε το 0-1 και έδωσε την νίκη στην Ντόρτμουντ. Στη Μονακό είπαμε τα γκολ από το ημίχρονο. Η Μονακό προηγήθηκε με τον Γκράντσα στο 18, στο 31 ο Ντιέγκο Κώστας σοφάρισε στο πρώτο λεπτό καθυστερήσεων του ημιχρόνου. Ο Χιμένες έκανε το 1-2. Οπότε 1-2 είναι διαμορφωμένο από το ημίχρονο. Στη Λίβερπουλ που έγινε χαμό στο Άνφιλντ 3-2 η Λίβερπουλ την Παρίσι Σεν-Ζερμέν. 2-0 προηγήθηκε με τον Στάριτζ και τον Μίλνερ στο 36-36. Ο Μενιέ με 2-1 μείωσε γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει τον Παπαδόπουλο καθότι ο Καβάνι επηρέαζε τη φάση των offside. Στο 83 ο Εμπαπέ έκανε το 2-2. Στο 91 έβαλε μια γκολάρο Φιρμίνο και έκανε το 3-2 και έδωσε την νίκη στη Λίβερπουλ. 0-0 το Αστέρας Τρίπολη. Αστέρας Τρίπολη. Καλό. Ερυθρός Αστέρας με Νάπολη 0-0. Γαλατασαράι Λοκομοτίβ 3-0. Είπαμε Γκάρι Ροντρίγκες Ντερτιγιό και το πέναλτι στο τέλος το έβαλε. Ποιος το έβαλε, Νίκο Παπαδόπουλε. Κάτσε να δούμε. Το πέναλτι στο τέλος το έβαλε ο Ινάν στο τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων. Και το 1-1 στο Σάλκε Πόρτο στο 64 Εμπολό ισοφάρισαν οι Πορτογάλοι με πέναλτι του Οταβίνιο, φίλε μου, καλέ στο 75. Σε ένα-ένα, ενώ είχα χάσει πέναλτι και στο ξεκίνημα του αγώνα. Λοιπόν, την ημέρα που ο Τόνι Κούκοτς κλείνει τα 50 του χρόνια. Είπα κάτι μπασκετικό για τον συνάδελφο εδώ πέρα, επειδή έχει μπασκετική νότα η Κούμπη. Κάπου εδώ θα ποτίσουμε κι εμείς φόρο τιμής σε αυτόν που φάγανε πριν 5 χρόνια. Ωραία. Με ένα τραγούδι που το αφιερώνουμε σε αυτόν και στους δικούς του. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Αύριο ξανά στις 10 η ώρα εδώ. Καλέ μου φίλε Νίκο Παπαδόπουλε, φίλε κουρατή του Λίμπερο. Βέβαια, γιατί τελευταία. Τι 8 η ώρα το παιχνίδι, ρε. Δεν έχει μετά, δεν θα είμαστε εμείς. Α, ναι. Ναι. Σούπερ. Λοιπόν, αυτά από μας. Καλή συνέχεια.